Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από εμάς. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης, Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος. Συντροφιά Παραίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Σημερινός ηχογλύφτης του Λίμπερο, ο Βασίλειος Καβαδίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τις μουσικές επιλογές που ακούτε. Καλησπέρα, Μεσχέ Ζαχουά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γελάς, Δεν εντάξει, γελάω, ναι. Δεν είμαι σε καλό mood. Ναι, είμαι ναι. Έτσι, έχω τα θεματάκια σου. Και έχω τα θεματάκια μου, δεν θα είμαι τόσο καλή παρά, ζητάω συγγνώμη. Σε κάνω εγώ να είσαι, εμείς τι είναι, δύσκολα. Δύσκολα. Είμαι νταουνιασμένος. Δεν έχεις ανάγκη. Το ένα κάνουμε, το άλλο μας βγαίνει. Ναι. Και άμα από τώρα είμαστε σε τέτοια πράγματα, δηλαδή πραγματικά δεν τολμώ να φανταστώ. Τι από τώρα, φίλε, 51 χρονών είσαι. 50 και μισό ημέρα τώρα. 50 και μισό ημέρα. 50 θα σου πω εγώ. 50 και 6 μηνών ρε. 49 θα σου πω εγώ, ρε φίλε μου. Ωραία. Όχι, παραπάνω ψέματα είπα. 50 και 8 μηνών. Εντάξει, 50. Ναι, δεν είναι 50 και μισό. Πάω προς τα 51. Εντάξει, ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα έχουμε προβλήματα. Και εσύ και εγώ και όλοι. Ωραία, θα έχουμε προβληματάκια. Δεν είμαστε και ραμολιμέντα, δεν είμαστε όμως και πιπινάκια. Θέλει λίγο προσοχή. Όχι, όχι. Όχι. Ένα. Προσοχή φυσικά υπάρχει και νομίζω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η πρόληψη και να κάνω πράγματα πριν και όχι μετά. Μπράβο, η πρόληψη σώζει άλλωστε. Ναι, αλλά έτσι χτυπάνε τώρα 2-3 έτσι μαζωμένα έτσι πραγματάκια. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά εντάξει είμαι και λίγο αγχώδης έως πολύ. Mm. Και τώρα σίγουρα γελάει αυτός ο κότης που με ακούει ο Χρήστης. Να κάνεις περισσότερο σεξ. Ναι. Για να έχεις λιγότερες φίλες. Δεν γίνεται. Δεν ακούσε αυτά. Δεν λύνει το πρόβλημα. Στα οπαδικά δεν με ακούς, δεν γίνεται σε κάνω παρουσία. Ναι, δεν γίνεται. Αυτό όσο είναι καλή η ατάκα σου, εντάξει, ευχαριστώ για τη συμβουλή πάντα. Όποια... Δεν είναι συμβουλή, είναι το θέλω μου. Όχι, όχι, για το σεξ που είπες. Είναι καλή η συμβουλή, εντάξει, ευχαριστώ. Την, και αυτό είναι την παίρνω. Την παίρνεις. Πώς για σεξ μιλάμε. Σταμάτα. Την παίρνω τη συμβουλή, βρεζό. Βρεζό με ακουστικά. Θες να μου σπάσει τα νεύρα. Ένας εσύ, ένας ο αδελφός μου και ένας ο κότσης. Οι τρεις που θέλετε να μου σπάσει τα νεύρα. Μιλάμε για σεξ και λέει την παίρνω. Ναι. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Ο άλλος μου λέει ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου. Λέω, μάλλον έχω ηγμορίτιδα. Γιατί αν δεν είναι καμιά ηγμορίτιδα, λέω να βγούμε καμιά selfie και να με θυμάστε. Μου λέει ηγμορίτιδα, λέει, μην κάνει τίποτα. Λέω, γιατί να μην κάνω τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή με αγχώνει που δεν ξέρω αν είναι η ηγμορίτιδα. Κατάλαβε. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά στην ηγμορίτιδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς δεν μπορεί. Αντιβίωση παίρνει και τελειώνει. Ναι, δεν είναι μόνο. Είναι ανάλογα που είναι, τι, αν έχει μαζέψει υγρό, πού έχει μαζέψει το υγρό. Okay, δεν νομίζω σε τόσο. Ακούω, δεν είναι μία μορφή η ηγμορίτιδα. Δεν τα γνωρίζω. Πέρσι είχα μία μικρή. Μηχανόβιος είσαι λόγω δουλειά. Λόγω δουλειά. Μηχανόβιος είμαι από 13 χρόνια. 20 χρόνια και εγώ την έχω παλιά τη δεκαετία του 80-90. Λούζαμε τα μαλλιά μα. Με μείον 5 έξω και βγαίναμε χωρίς κάσκα και πηγαίναμε από Νεάπολη Κρίνη για να πιούμε τα ουίσκι και να δούμε τα κομμενάκια. Ναι, και ξαναγυρνούσαμε πίσω και δεν μας ένοιαζε και τίποτα, κατάλαβες. Ναι. Αυτά εδώ όμως που κάναμε. Τότε ή τώρα πλέον τώρα. 19, 20 και κάτι. Ναι. Και δεν χαμπαριάζαμε. Τώρα ρε φίλε που φτάνουμε τα 50 και τα λοιπά. Ναι. Θα σου βγούνε σιγά σιγά. Όχι ρε φίλε, άκουσα. Γιατί εμένα μέχρι και ο αδελφός μας με παρακολουθεί. Εγώ δεν λέω. Δεν αγχώνομαι αν έχω ηχμορίτιδα. Αν έχω ηχμορίτιδα, υπάρχει μια φαρμακευτική αγωγή όπως όλοι, θα την πάρεις και θα τελειώσει. Δεν ξέρω αν έχω ηχμορίτιδα. Είναι κατά κάποιο τρόπο πρέπει να είναι ηχμορίτιδα. Το είχα και πέρσι, ρε παιδί μου. Mm. Λόγω και τη δουλειά, όπως λες και εσύ, κάποιες ώρες πάνω στο μηχανάκι με τα κρύα, με τη ζέστη, με τη τέτοιο. Για μία. Να σε ξεαγχώσω. Ναι. Αν ήταν κάτι άλλο. Ναι. Πού το ξέρει, εκτός από ηχμορίτιδα, θα τα βιαζόσουν κάτω, θα πέφτεις. Ναι. Εντάξει, άστο, μην το ψάχνεις. Ναι, έχω μια, έτσι, μια ζαλούρα, μια μπουκώμα. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Είσαι και αγχώδης. Ναι. Είσαι και λίγο φοβητσιάρης. Δεν είναι κακό. Όχι, είμαι φοβητσιάρης. Δεν είναι κακό. Έτσι. Όχι, δεν είναι κακό. Είμαι, το λέω. Δεν είναι κακό να το παραδεχτώ. Είμαι φοβητσιάρης. Ναι, το αλλά λέω, δεν είναι. Ζάχου, σκέψου τι έχεις περάσει. Ναι. Έζησες double του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα δίκαιο. Έζησες double του ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα σε πειράξει η ηχμορίτιδα. Σε παρακαλώ. Ναι, ο αδερφός μην κάνει τίποτα. Λέει, θα περάσει. Ωραίος δηλαδή, και αν περάσει 2 μήνες, θα είμαι 2 μήνες έτσι. Όχι, θα πας λίγο στον γιατρό. Ναι. Θα σου δώσει κάτι, ξέρω εγώ. Έχω την ξαδέλφη, να είναι καλά. Θα κάνει και λίγο σεξ παραπάνω. Ναι, με το σεξ περνάει η ηχμορίτιδα. Ξεχνιέσαι. Άλλο ξεχνιέσαι. Περνάει ή δεν περνάει. Φεύγουν όλα. Φεύγουν. Όλα τα υπαρξιακά, ό,τι έχει και δεν έχει. Τα εξωτερικά. Ναι, δεν είναι ψυχολογικά αυτά. Είναι και όλα μαζί. Όλα μαζί μαζεύονται. Φιλαράκι, μην νομίζει. Γιατί όταν συμβαίνει μια κολοϊδέα μέσα στο μυαλό, ναι, δύσκολα την αποβάλει. Αν δεν κάνει κάτι άλλο να σου φύγει από την κλάβα
η χαζομάρα. Θα πάω να δίνω τον κότσι. Μου τη λέει κιόλα, πάω να τον δίνω. Τον κότσι δεν μπορεί να το δίνει. Τι, τον κότσι δεν μπορεί να το δίνει. Γιατί είναι και ψιλοουμαράκι. Να σε καλά. Να σε καλά, με κάνει και γέλασε. Έχα να γέλασε τρει μέρε. Ψεύτικο είναι ο κότσι. Ο κότσι ψεύτικο είναι. Εντάξει, εσύ είσαι δύο μέτρα παλίκαρο, δεν λέω. Σαν να βγω με πόδια. Αλλά. Τι. Αλλά. Φιλανάκι, μετράει. Μετράει, ε. Μετράει. Μέτρα μέχρι το 5, ξέρει, παραπάνω δεν μπορεί. Μετράει, άκουτα, μέχρι το 5. Λέω, μην κοιτάς τώρα που κοιτάει τετράωρες ταινίες με ελέφαντα, ναι, που δεν έχει ελέφαντα μέσα. Χαχαχαχ. Τώρα λέει θα σας ακούσω, λέει θα βάλω να σας ακούσω. Άντε. Φίλε, τον παρακολουθώ λίγο στο φατσοβιβλίο. Ναι, είναι. Κάνει είναι. Κάτι αναρτήσεις. Τώρα λέει θα γίνει, λέει, σέρβις, λέει στο θέατρο το αυτό. Ναι, στο λέει. Αφού έχει στον Άρη δεν έχει διαρκές, έχει στο Ολύμπιον όμως. Ξέρεις ότι υπάρχει διαρκεία. Κουλτουριάρης είναι. Βέβαια. Ή πάει για άλλους λόγους. Οι κουλτουριάρηδες όλοι, να ξέρεις, καταρχήν όλα αυτά τα περισσότερα έργα, το 80% των έργων με κουλτούρα είναι τσόντες, να ξέρεις. Μην γελάς, αλήθεια είναι αυτό. Το παλαμάρι του Βαρκάρη, ρούφαμε κι άλλο, ξέρω. Άκουσε, αυτό θα το πω. Έγινε, γιατί το γράψαν και. Το γράψαν και πριν δύο χρόνια στο φεστιβάλ εδώ τη Θεσσαλονίκη. Άκουσε με. Γελάει. Πριν δύο. Πριν. Ο κότσης πάει. Για τσόντες πάει, τι πάει. Ή για να κοιμηθεί, ένα από τα δύο. Άκουσε με. Όταν, ρε φίλε, η ταινία, η πιο ταινία δράση από αυτές που βλέπει είναι όταν δύο μυρμήγκια περπατάνε στην έρμο και το πέφτει το ένα ανάσκελα και τα βλιάζεται, αυτή είναι η ταινία δράσης. Δεν σου λέω τις άλλες. Λοιπόν, άκου τι πάει, βλέπει. Αυτά είναι τις δράσεις. Δεν βλέπει τέτοια. Αυτά είναι δράση για αυτό. Να. Λοιπόν, άκουσε με. Πριν δύο χρόνια ή τρία, στο φεστιβάλ, μάλιστα το πιάσανε και γίνει και θέμα. Ναι, φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Ναι. Βέβαια είναι 2-3 φεστιβάλ που γίνονται. Στο Λευκό Πύργο απέναντι γίνεται. Γίνεται στο λιμάνι, στο Ολύμπιο. Είναι 7-8 ταινίες την ημέρα προβάλλονται. Για μια εβδομάδα είναι. Μια πριν 2-3 χρόνια, ένα μέσα στο στον κινηματογράφο την ώρα που πεζόταν η ταινία. Τώρα πώς να το πω. Ναι, αυτοικανοποιήθηκε. Ποιος? Ένας θεατής. Πήγα το μαζό, ξανά εκεί, τον πιάσανε εκεί το λιμενικό. Μπήκε το λιμενικό μέσα στο λιμάνι και γίνει. Σοπα. Ναι, τον πιάσανε το ζουμπάκι. 8 άτομα βέβαια είχε μέσα, ένας ήταν ο Κότσης. Από τους 8. Από τους 8 δηλαδή που ήταν ο Κότσης, ο ένας τον έπαιξε. Ο Κότσης ήταν. Ο παρατήρη. Να σε καλά, με έκανες. Όχι, ρε φίλε. Με έκανες και διάβασα. Πώς λεγόταν η ταινία? Δεν ξέρω, η ταινία. Του παλαμάρι του Μαρκάρη. Ο Τζον Μούσκε μας, ξέρω εγώ πώς λεγόταν. Δεν τα ξέρω αυτά. Να χαιρετήσουμε και το φιλαράκι μου, τον Άκη το Ρωμανό. Γεια σου, Ράκη. Είναι ο φίλος μου ο τραγουδιστής. Γεια σου, Ράκη. Θα τον έχουμε σύντομα, πιστεύω, Άκη, θα σε έχουμε εδώ πέρα στο σπίτι. Έχει το YouTube κάνα κομμάτι να το βάλουμε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ψάξε, ρε Βασίλη, λίγο Άκη Ρωμανό. Όχι, όχι. Είναι ένα καινούριο. Θα το βάλουμε μετά όταν μπούμε από το. Εντάξει. Δεύτερο, όταν μπούμε στο διάλειμμα, Άκη, θα ξεκινήσουμε με το νέο τραγούδι του Άκη. Νικολόπουλος υπογράφει τη μουσική, ο γνωστός συνθέτης. Σόπα. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, να το χαιρετήσουμε όπως και τον Αντρέα το φιλαράκι μας. Πού λέει: τραγουδά, έχω ιατρικό. Πού σε τραγουδά. Πολλά μέρη. Είναι. Να μας πει. Να μας πει. Δεν είναι πάνω να τους σπάσουμε καμιά χιλιάδα πιάτα. Αλλά εντάξει, χιλιάδα πιάτα μόνο. Λίγα είσαι. Σε βλέπω πολύ έτσι. Σκουμπωμένο. Λοιπόν. Αυτά που λες για τέτοια, είπαμε για τον Κότσι, είπαμε να πούμε λίγο για τους υποστηρικτές της εκπομπής και να ξεκινήσουμε. Πολλά έχουμε να πούμε, γιατί πολλά έχουμε. Έχουμε Φερνάντο Βαρέλα ανανέωση. Ανανέωση. Η έκπληξη. Βέβαια. Καλά, αυτός δεν είχε φύγει και πάει στην Αλαχλή για Μπαλή, θα εξηγήσουμε για Λελέμπη, όλους τους λόγους που οδήγησαν στην πολύ σημαντική κατ' εμέ ανανέωση του Φερνάντο Βαρέλα για την επόμενη τριετία. Κλειδώνει τον βράχο της άμυνας του ΠΑΟΚ, εγώ να πω. Τον Κιβλαρδάρ. Φίλε, 14 γκολ, αυτός με τον Κρέσπο. Ωραία. Είναι ρεκόρ. Ωραία. Τα νούμερα μιλάνε. Λοιπόν, έχουμε και βέβαια. Στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη έπεσε πολύ καρπαζιά. Έχουμε βέβαια και το τίκιο. Το ψωμάκι νομίζω είναι. Αν και δεν είμαστε πολιτική εκπομπή, έτσι, ούτε θα ανακατευθούμε, ναι, αλλά έχουμε κάποια θέματα. Θα συζητήσουμε, καλά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πάντα επικαιρότητα σχολιάσουμε, έτσι. Ναι, έχουμε έτοιμα επανεκλογής. Επανεκλογής, λέω. Καταμέτρηση από τον Ορφανό, γιατί βγήκε ο Ζέρβας. Α, είναι τελεσίδικο. Από ό,τι δείχνει, γύρω στους 150 ψήφους. Θέλω, 100 με 150 ψήφους. Θέλω να κάνουμε λίγο, να ξεκινήσουμε με αυτά. Πάμε λίγο στους υποστηρικτές. Πάμε υποστηρικτές να διαβάσουμε. Και θα ενημερώσουμε το κοινό
της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και του Λίμπερο για το τι μέλη γενέστε. Έτσι, έτσι. Πάμε πρώτα με το Πορκίτο, φυσικά βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα για άλλη μια βραδιά με τις αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις του. Το Πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερ. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 είναι η διεύθυνση του Πορκίτο. Πρώην διοικητήριο, ξέρετε, η Ανιφορίτσα που βλέπει φάτσα κάρτα το Υπουργείο Γλάστρα Μακεδονία Τράκη. Και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Το χρειάζομαι και εγώ μάλλον το μετρητή συμπίεσης. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205, επαναλαμβάνω Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Καλωσορίζουμε άλλο ένα βράδυ το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισαάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Το ξαναλέω, δώστε βάση. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καυσίμου καθημερινά. Πού το βρίσκουμε αυτό? Στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225, στο γεφυράκι των Μετεώρων. Σταματήστε, γεμίστε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο στη τιμή του απλού. Επίσης, το συγκεκριμένο πρατήριο του Ισαάκ Τεχνικίδη σας φέρνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας, σας αλλάζει τα λάδια με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά αυτοκινήτων και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ σε ό,τι ζητήσετε. Όλα τα βρίσκεται στο πρατήριο καυσίμων Τεχνικίδης Ισαάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στην Νεάπολη. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας και παραγγελιών στο 2310-611-256. Καλή εβδομάδα και στο κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, στη φίλη μας την Πόπη με τα χρυσά χεράκια της. Σας κάνει κούκλους, κούκλες, μόνο με 5 ευρουλάκια. Ανδρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα. Ανδρέα Παπανδρέου, το κομμωτήριο Ανανέωση, 225. Στη Νεάπολη, δίπλα στο γεφυράκι των Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. Δίπλα δηλαδή, ακριβώς κολλητά στο πρατήριο καυσίμου του Τεχνικίδη Ισαάκ. 2310 για τα ραντεβού σας. 616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους φίλους λοιπόν, υποστηρικτές την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα τους αναφέρουμε φυσικά και προς το τέλος. Και στο τέλος. Χαιρετίσματα έχουμε και από τον Ανδρέα, είπα και από τον Άκη. Να είναι καλά. Κάτσε λίγο να δω τι λέει ο Άκης. Κι εγώ είμαι, λέει, στα κάτω μου ζάχο. Η φρουτοπία έχει περισσότερη δράση από τα μερμήγκια. Εντάξει. Λοιπόν. Εντάξει, να ξεκινήσω. Αργιανός είναι ο Ανδρέας. Αργιανός, αργιανός. Λογικό. Λοιπόν. Πες εσύ αυτό για το Βαρέλα, είναι τελεσίδικο και μετά να πούμε λίγο. Είναι τελεσίδικο, Φερνάντο Βαρέλα βρέθηκε στην Τούμπα. Ανακοινώθηκε δηλαδή. Ναι, υπέγραψε για 3 χρόνια. Για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βράχος, ο Τσαλένιος ποδοσφαιριστής της άμυνας του ΠΑΟΚ που πρωταγωνίστησε για να κατακτήσει το πρώτο ντάμπλ της ιστορίας του, είναι εδώ, δεν πάει πουθενά. Mm-hmm. Ο Φερνάντο Βαρέλα και η οικογένειά του μένουν στη Θεσσαλονίκη, μένουν στην Τούμπα, μένουν στον ΠΑΟΚ και είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι η πιο καλή είδηση που άκουσα τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί? Τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτό? Κερδίζει ένα ποδοσφαιριστή που δεν θα χρειαστεί καμία πίστοση χρόνου για να εγκλιματιστεί μέσα στην ομάδα. Κερδίζει ένα ποδοσφαιριστή, ένα παίκτη ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τους συμπαίκτες, τον προπονητή, τη διοίκηση, τον κόσμο, το γήπεδο, την πόλη. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ? Βρίσκεται αγωνιστικά πάντα μέσα στο παιχνίδι με τους συμπαίκτες του. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει χρόνο. Ένα χρόνο που είναι πολύτιμος, γιατί... Ποιο είναι το πρώτο μάτς? 6 Αυγούστου.
6 Αυγούστου. 6 Αυγούστου δεν είναι πάρα πολύ. Μια εβδομάδα αργότερα από τα. Τώρα είναι τέλη Μαΐου, λέει ο άλλος 6 Αυγούστου. Ιούνιος. Δύο μηνάκια είναι, παιδιά. Σάββατο είναι Ιούνιος. Είναι δύο μηνάκια, είναι λίγο ξεκούραση, μετά προετοιμασία και μετά. Ωραία. Ναι, ξεκινάνε τα ματσάκια. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή η κίνηση που έγινε για το Φερνάντο Βαρέλα. Μόνο κέρδος μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ από αυτήν την υπογραφή των 3 ετών, αλλά και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τον είδαμε πραγματικά να χαμογελάει και να πλέει σε πελάγια ευτυχίας, γιατί όταν βλέπεις τα παιδιά σου να είναι ευχαριστημένα, τη σύζυγο να είναι ευχαριστημένη, να μην θέλουν να αποχωρήσουν, να πάνε σε μια χώρα η οποία θα ήταν δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης, ειδικά έτσι όπως είχαν μάθει εδώ στη δική μας πόλη, γιατί στη Σαουδική Αραβία τα πράγματα δεν είναι τόσο ελεύθερα, τόσο ρόδινα όσο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εκεί για να πας σε μια καφετέρια πρέπει, ξέρω εγώ, να σηκώσει το χέρι και να πεις: κύριε, κύριε, μπορώ να πάω. Να πάρει να παραγγείλει, ξέρω εγώ, ένα ουίσκι, πρέπει να έχει ειδική άδεια. Επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις μόνο στα σπίτια, ξέρω εγώ. Είναι κάπως, δεν παιδί μου, τα πράγματα. Σε αραβικό κράτος αλκοόλ νομίζω δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο σε. Σε ειδικά μέρη τα οποία αδειοδοτεί το κράτος, αλλά. Και μέσα στο σπίτι σου νομίζω. Ναι. Καλά, μέσα στο σπίτι σου μπορείς, αλλά πώς θα το βάλεις μέσα στο σπίτι σου. Πώς θα το βάλεις, γιατί αν περάσεις. Εγώ σου είπα, έχω το φίλο μου που ζει στο Ομάν. Ναι. Και απαγορεύεται το. Που το και ο Ζωέλ δεν είναι εκεί. Πού είναι, η Ιορδανία. Η Ιορδανία και ο Ζωέλ, ο Γιάννης εδώ που ήταν το παλικάρι. Άλλο, εγώ λέω Ομάν. Ομάν. Δεν λέω ούλε, λέει Αμάν, Αμάν. Ομάν. Είναι η Ελβετία τη Ανατολή, το Ομάν. Δεν επιτρέπεται και εκεί το αλκοόλ. Δηλαδή είναι πανάκριβο καταρχήν και υπάρχει μόνο σε κάποια μέρη που είναι, όπως λες και εσύ, με άδεια ή σε κάποια έτσι πλούσια κλάπια και που και αυτά, ας πούμε, κάνουμε λίγο τα στραβά μάτια. Υπάρχουν καφετέρειες για άντρες, υπάρχουν καφετέρειες για γυναίκες. Δεν υπάρχει δηλαδή. Είναι φανατική, ρε παιδί μου, με τη θρησκεία. Πάμε λίγο, πάμε, άστα. Τελείωσες από αυτό. Δεν ήταν. Δηλαδή οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τον ίδιο, για την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Δεν ήταν ότι καλύτερο. Και νομίζω ότι θα του συζητήσουν πάρα πολύ αυτό το θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο καθοριστικό ρόλο έπαιξε η οικογένεια Σαββίδη, φυσικά, αλλά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρουμάνος, ο Νταμπλούχος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν. Είναι Νταμπλούχος. Είναι Νταμπλούχος. Είναι. Και αν μου έλεγε πριν δύο χρόνια, τρία, ότι θα πάρω double με τον Λουτσέσκου, θα σε κοπανούσα, θα σε έλεγα άντε. Ναι, θυμάμαι ότι δεν είχε και καλές σχέσεις. Ακόμη ψεύω, ψάχνει και αμάξι ακόμη, γιατί του το κάψαν του καημένου. Κάποιοι κακοί άνθρωποι του το κάψανε. Δεν ξέρω. Τον Ιβάν Σαββίδης τον πάρει 10. Κάποιοι κακοί άνθρωποι. Δεν βρέθηκαν βέβαια ακόμη. Μάλλον βρέθηκαν, αλλά δεν, από ποιοι τους πληρώσανε δεν βρέθηκαν ακόμη. Δεν πειράζει. Έχει ακόμη, σιγά σιγά θα βρεθούν. Βρέθηκαν, δηλαδή. Αφού τους πιάσαν. Δεν θυμάμαι ονοματεπώνυμα, θέλεις. Τους πιάσαν. Μάλιστα θυμάμαι είχαν βρει και κάτι τιμολόγια από. Σε κάποια εταιρεία, δεν θυμάμαι την εταιρεία που πλήρωσε τα τιμολόγια του ενός από αυτού για να διανυκτερεύσει κάπου. Δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει το όνομα της εταιρείας. Να σου πω. Θυμίζεις, θα μας πεις. Δεν το θυμάμαι. Με τον Τζίλο, τι έγινε με τα συνεταιράκια στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Από όποιον το έγινε το Τζίλο. Αυτό που έγινε, δηλαδή. Πριν, ξέρω εγώ, 6-7 χρόνια, 8, πόσο έγινε. Αν έγινε πριν 6 χρόνια, δεν μετράει. Αυτό που έγινε φέτος. Που κόντεψαν να σκοτώσουν τον άλλο, το θυμάσαι. Αν έγινε πριν 6 χρόνια, δεν μετράει δηλαδή. Που δεν είναι 6, είναι 3 χρόνια. Φυσικά και μετράει. Ναι. Φυσικά και μετράει. Και ένα σπίτι κάει και εδώ στην Καλκιδική του. Ναι. Του να τους βρουν, όλοι. Διαφάνεια. Δεν τους βρήκαν αυτούς. Να τους βρουν, έτσι. Του Τζίλο δεν τους βρήκαν, έτσι. Πώς δεν τους βρήκαν, εσύ δεν είπες ότι τους πιάσαν. Να τους πιάσαν. Ποιοι είναι, γιατί δεν τους κάνουν κατά έξω. Θα σου πω, άμα πει ο Τζίλο ότι π.χ. με πλήρωσε ο κύριο Καρυπίδη, α πούμε, να πω για την ομάδα, να πέσω άρι β' εθνική. Δεν σου αρέσει. Δεν φωτογραφίσαμε καταρχήν τον Άρη. Λέω ρε παιδί μου. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι και. Όχι, εγώ το βάζω στην ομάδα μου για να μην νομίζει τέτοιο. Λέω. Αν πει ο κύριο Τζίλο ότι. Και εδώ, με αποδείξει βέβαια, γιατί μπορεί να λέει ότι θέλει ο καθένα, έτσι. Άμα είναι έτσι, και εγώ να βγω αύριο, ας πούμε, να πω ότι με πλήρωσε ο Τάδε και. Με αποδείξει. Αν βρεθεί. Του ταυτοποίησα. Όχι, βρήκα. Αποδείξω τον έβαλε ο Τάδε. Το ότι βρήκαν και το χτύπησε, εγώ μπορεί από μόνος μου να πω και να χτυπήσω κάποιον. Ας μην μπαίνουμε στις δικαιοσύνης. Στις δικαιοσύνης ή εννοείται. Έτσι, γιατί είναι και λίγο περίεργες οι καταστάσεις και οι μέρες. Ναι, καλά. Ωραία. Πάμε λίγο εδώ για να πάμε και στο διάλειμμα. Ας κάνουμε άλλοι τους ήρωες. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πέρα. Βλέπω εδώ τον κύριο Ορφανό. Κοίταξε τώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Μην το ξεκινήσουμε το θεματάκι γιατί έχει πολύ ψωμί. Να κάνουμε το διάλειμμα των 10 και μισή.
να επανέλθουμε. Πήγα να πω τον 9.30, δεν είμαι ναι, καλά. Και να, και να, και να, και δώσουμε, να ξεκινήσουμε. Να δώσουμε τα δικά μας θεματάκια. Ναι, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές. Ο Άρης δεν έχει θεματάκια προς το παρόν, ας πω την αλήθεια, όσον αφορά μπάσκετ και ποδόσφαιρο, δεν έχει τίποτα. Mm. Περιμένουμε. Κάτι για το γήπεδο διάβασα εκεί, αλλαγές θα γίνουν. Καλά, οι αλλαγές αναγκαστικές λόγω του. Επισκέφθηκε, λέει. Λόγω της UEFA, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Ο ΘΚ επισκέφθηκε, λέει. Ο ΘΙΤΑ. Ο ΘΙΤΑΚ. Ποιος είναι ο ΘΙΤΑΚ. Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι, αναγκαστικά είναι αυτά. Μπαίνει χέρι από την UEFA. Ναι, τα είπαμε. Να μας ενημερώσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις το γήπεδο Κλεάνης Βικελίδης ή αν θα ζητηθεί ιδανικό το γήπεδο της Τούμπας. Παίξατε μια χρονιά νομίζω. Την Περούτζια. Παίξαμε τότε που κάψατε τον πυλώνα για να μην παίξουμε. Την Περούτζια. Ναι. Αυτά είναι, είναι κολοπρέπειες, δεν πρέπει να γίνονται. Να είσαι καλά, σήμερα με κάτσε και γελάω. Είναι κατακριτέο. Ήρθαμε. Από την πλευρά μου είναι κατακριτέο. Αλλά δηλαδή, που εσύ είχες βάλει φωτιά, τι κατακριτέο. Δηλαδή πραγματικά του. Υπάρχει φωτογραφία με αναπτήρα, πάρει φωτιά στον πυλώνα. Τροπήσου. Τι τροπήσου. Ποτέ δεν είμαι μέσα σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Δεν είμαι καλός, δεν είσαι στο, πώς λέτε, το καταδικάζουμε στο, και δεν υιοθετούμε. Δεν είμαι καλός στο Photoshop, αυτό όπως λέτε, θα σε είχα κάνει, θα είχα κάνει πολλά πραγματάκια. Εσύ δεν είσαι καλός. Οι συνοπαδοί σου είναι πολύ καλοί. Ναι, οι συνοπαδοί είναι, αλλά πού θα βρούμε, πού θα σε βρούμε με καμία φωτογραφία με ένα πτήρα να βάζεις φωτιά. Εύκολο είναι. Εύκολο, έχω μπόλικες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τα θεματάκια μας, ανοίξουμε και τις γραμμές, μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα, εδώ πάντοτε στο Libero 107,4. Ωραία φωνή έχει. Αυτό είναι. Ωραίος. Αλλά είναι, δεν είναι νέος τραγουδιστής ο Άκης, είναι παλιός στο Κουρμπέτι, από τα γνωστά ονόματα στη Θεσσαλονίκη. Ο Άκης ο Ρωμανός, και αυτό είναι το τραγούδι, το νέο τραγούδι του, Άστρα Φώτα Ρίξτε. Ελένη Γιανατσούλια είναι η στιχουργός και ο συνθέτης είναι ο πολύ γνωστός φυσικά σε όλους, Χρήστος Νικολόπουλος. Έτσι. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι, όντως. Είναι τίποτα διασκευή. Κάτι μου θυμίζει για μένα, νομίζω πρέπει να είναι παλιό το τραγούδι και να είναι ναι. Έγινε ανακαίνιση. Όχι, ρεμίξ δηλαδή, όντως. Ωραίο, ωραίο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Ακούγεται ευχάριστα και χτυπάς και κανένα δυο special ξυδάκια. Όντως, και ξέρεις κομματικό το τραγούδι, να είναι καλά ο Άκης, είπαμε θα τον έχουμε εδώ πέρα σε κάποια εκπομπή σύντομα, να του επιτρέψουν και αυτό να οι υποχρεώσεις του. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε στα. Πάμε λίγο. Δεν γίνεται να μην αναφερθούμε λίγο στι εκλογέ. Δεν γίνεται, έχει μας. Και πολύ ζουμάκι, γιατί έχει, εμπλέκεται και λίγο θα πω εγώ, στα οπαδικά, διότι αν θες την άποψή μου, ο Έλληνας δεν ψηφίζει με βάση την ομάδα. Αν θες τη δικιά μου άποψη, δεν πρέπει. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που το κάνουν, εντάξει. Μικρό ποσοστό για μένα, αλλά το κάνουν. Τώρα βέβαια όταν πρόκειται για δημοτικές εκλογές ή για ευρωκοινοβούλιο, εκεί είναι λίγο και πιο χαλαρή η ψήφος, έτσι. Ναι. Γι' αυτό βλέπεις και τέτοιο. Έχεις δίκιο, αποδεικνύεται αυτό, ότι δεν ψηφίζει οπαδικά. Ναι, όχι. Ψηφίζει κομματικά. Δηλαδή, όχι, όχι, άλλο λέω. Γενικά λέω. Εγώ λέω για τις εθνικές εκλογές, δεν λέω για τις εκλογές. Λέω ότι αυτές οι εκλογές, οι ευρωεκλογές και οι δημοτικές, είναι πιο χαλαρή η ψήφος. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ψηφίσει και έναν τέτοιο που δεν είναι στο κόμμα του. Μπορεί να ψηφίσει πρόσωπο. Ναι, μπορεί να μην ψηφίσει κάποιον που είναι και στο κόμμα του. Πρόσωπο, όπως λες. Βέβαια, αυτό θα το κάνει όταν με μεγαλύτερη ευχαρίστηση, όταν το πρόσωπο ανήκει και στο κόμμα που. Καλά, άμα τα έχει όλα τέτοια, είναι τέλεια αυτή η επιλογή. Ναι, γιατί πιστεύω ότι περισσότερο είναι κομματόσκυλα και ψηφίζουν με τέτοια κριτήρια. Ναι, βέβαια, εδώ κατά καιρούς όλοι μας λίγο πολύ, ή οποιαδήποτε ομάδα είναι, πρέπει να αποφασίσουμε αν τελικά. Οι αποφάσεις που παίρνονται, κάποιες αποφάσεις ας πούμε όσον αφορά τις ομάδες, παίρνονται με βάση το ότι από πίσω υπάρχει πολλής κόσμος, άρα θα ψηφίσουμε και άμα χάσουμε τους ψήφους πρέπει να κάνουμε τα νάζια του κάθε έτσι, που είναι πρόεδρος σε μια ομάδα ή όχι, ή αν αυτό ισχύει ή όχι. Δεν πρέπει να αναλακάρτω, όποτε μας συμφέρει γίνεται έτσι και όποτε δεν μας συμφέρει είναι αλλιώς. Άρα πάμε τώρα λίγο στο ζουμάκι, κύριε Τρέγια. Λοιπόν, ο κύριος Ορφανός. Καταρχήν να πούμε ότι ταχεία ο Ζέρβας είναι τελεσίδικο. Είναι το ντέρμπι, είναι τελεσίδικο. Ωραία. Στο δεύτερο γύρο της Θεσσαλονίκης για το ποιος θα βγει δήμαρχος. Λοιπόν, γύρω στα 15% έπιασε ο κύριος Ζέρβας, 14,90. Να πω κάτι λίγο όσον αφορά τη διαδικασία. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Τελείωσε χθες, οι κάλπες κλείσαν 7 η ώρα, έτσι. Ναι, ναι. 7 δεν κλείσαν. Mm. Άρα, άντε πες λίγο εκεί, 7.30 άρχισε να μετράνε, 8 πες, άρχισε να μετράνε τις ψήφους, έτσι.
Η Θεσσαλονίκη έχει 475-500, εγώ θα το στρογγυλέψω. 100 παίζει, ρε παιδί μου, δεν παίζει ρόλο αυτό. 100, ας πούμε, κάλπες. Ταυτόχρονα δεν μετράνε τις ψήφους. Δηλαδή, τελειώνει το πρώτο εκλογικό, μετά ξεκινάει το δεύτερο, μετά το τρίτο. Όχι. Ταυτόχρονα μετράνε. Ναι. Το θέμα είναι πόσοι και πότε τους μετράνε τους ψήφους. Γιατί... Δεν μιλάω για τους σταυρούς, Στάσο. Λέω. Ναι. 7 η ώρα τελείωσε, κλείσαν οι κάλπες. 8 η ώρα, να πω εγώ, maximum 8, ξεκινάει να μετράνε τους ψήφους. Ναι, 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 ναι. Τους ότι πόσα πήρε ο Ταχιάος, πόσα πήρε ο Ζέρβας, πόσα πήρε. Ταυτόχρονα τα κάνουν αυτό τα εκλογικά τμήματα. Δεν περιμένει να σταματήσει το ένα, να ξεκινήσει το άλλο. Ταυτόχρονα. Γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι τις 12 το βράδυ, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν υπάρχει καμία λογική. Σε χώρες που υπάρχουν, ο πληθυσμός είναι 10 φορές μεγαλύτερος. Έχουν μέχρι. Δεν, τι να σου πω. Δεν θα τοποθετηθώ γιατί. Τι δεν θα τοποθετηθώ. Δεν γνωρίζω. Τι, ναι, εντάξει. Μα δε, φίλε, και εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, λέω. Πώς γίνεται η διαδικασία. Ρε φίλε, online είναι τα αποτελέσματα. Τα εκλογικά τμήματα ταυτόχρονα μετράνε τους ψήφους. Ναι, γιατί δεν έχουν το 100% των ψήφων. Εντάξει, ρε φίλε, πόσο. Τι δεν έχουν. Δεν έχουν το 100% των ψήφων, ρε φίλε. Άλλο σου λέω. Λέει ρε, άμα φίλε, έμπαινε. Να σου πω κάτι. Δεν κατάλαβες, τώρα, δεν κατάλαβες τι λέω. Πριν, μπορεί να μην κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Γιατί πριν 2 ώρες είχε καταμετρηθεί στη Θεσσαλονίκη, ναι, το 89%. Αυτό σου λέω. Άρα τι σημαίνει δηλαδή, ότι ακόμη μετράνε ψήφο του 480-20. Ναι, γιατί το μετράνε τώρα και δεν το μέτρησαν. Γιατί το μετράνε τώρα και δεν το μέτρησαν από χθες από χθες. Γιατί χρόνο. Γιατί άλλο, ξέρω. Για ποιο λόγο. Τι στείλετε, κάποιο εξάωρο διάλειμμα. Εγώ λέω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα κάποιο λόγο θα υπάρχει, που βέβαια για μένα όποιο και λόγο για να υπάρχει. Δεν δικαιολογείται τόσο μεγάλη να έχει φτάσει μία μέρα μετά και να μην ξέρουμε. Δεν υπάρχει λογική. Προφανώς να χρειάζεται ένα ολόκληρο 24ωρο, γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες ψήφους. Όσο και να είναι, ρε. Και μιλάμε ότι αυτές τις ψήφους τις μετράει μία εφορευτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 3-4 άτομα. Πόσο είναι, πώς ψηφίζουν Θεσσαλονίκη, ρε Τάσο, 100.000, 200. Δεν το ξέρω. Πώς ψηφίζουν. Δεν το ξέρω. Ωραία, 100.000. 500 τμήματα πόσο είναι. 3.000 ψήφοι. Του κάθε τμήμα, 2,5. Ευλαδή έλεος. Δηλαδή πέρασε μία μέρα και δεν ξέρουμε αποτέλεσμα. Ανήκουστο είναι αυτό. Φίλε, να σου πω κάτι. Έχεις κάτσει 3 άτομα να ανοίξεις 4-5 χιλιάδες φακέλους. Και θέλω μία μέρα δηλαδή. Πόσο θέλεις. Τότε πώς έχουν ανοίξει και ξέρουμε τον πρώτον 150. Να σου πω κάτι. Ήμουν εφορευτική επιτροπή στις εκλογές που έκαναν για η εταιρεία που δουλεύω. Ωραία. Έτσι. Ήταν γύρω στα. Παλιότερα γύρω στα 450-500 μέλη, ναι, και έπρεπε να μετρήσουμε 500. Ωραία. Φακελάκια. Έτσι. Κάναμε 3 ώρες, 3,5. Ωραία. Τα πρώτα εκλογικά πώς τα έχουμε σε μισή ώρα. 8 η ώρα και έχουμε, λέει στα πρώτα 5 εκλογικά τμήματα έχουμε αυτά. Και λέει 20 ψήφους, 1, 38. Εκείνοι πώς θα μετράνε γρήγορα. Είναι εκεί που έχουν μικρή συμμετοχή σε ψήφους. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει. Ναι. Εγώ λέω, χωρίς να ξέρω. Τα αποτελέσματα βγαίνουν από τα exit poll, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω ότι σίγουρα οι κάλπες είναι μοιρασμένες. Δεν μπορεί το ένα το εκλογικό τμήμα να έχει 50 ψήφους, 50 ψηφοδέλα, γιατί το άλλο να έχει 10.000. Είναι μοιρασμένα. Άρα δεν υπάρχει καμία λογική. Έτσι λέω εγώ. Δεν υπάρχει. Μπορεί να μου λένε από τα 100 έχουμε. Αν τα 100 μετρήθηκαν και τα άλλα, τα 190 τι κάναν δηλαδή. Περιμένουν να τελειώσουν τα πρώτα 100 και μετά ξεκινάνε το 101ο. Δεν έχει λογική. Συγγνώμη, αν κάποιο μου το εξηγήσει. Να δώσω λογική. Εδώ δεν υπάρχει καμία λογική. 23, 10, 2, 87 και 3, 8 και όποιος φίλος ξέρει. Ναι. Όποιος ξέρει είναι με μήνυμα. Πει. Και πάμε τώρα εγώ να πω αυτά που θέλω και μετά θα απαντήσει. Ναι, τι θέλεις. Καταρχήν να δώσουμε λίγο το μήνυμα που έδωσε ο κύριος Ζέρβας. Γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί. Ακούστηκε χθες του κύριου Ταχιάου. Απευθύνομαι σε όλους, λέει ο κύριος Ζέρβας, πέρα από κόμματα και όποιους διαχωρισμούς. Σας προσκαλώ να κάνουμε το επόμενο βήμα και να ενώσουμε δυνάμεις. Λιγότερα λόγια και πολλή δουλειά, είπε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στο μήνυμά του μετά την οριστικοποίηση της δεύτερης θέσης. Ναι. Στην ουσία απευθύνθηκε, έστειλε ένα προσκλητήριο στους πολίτες για να κάνουν το επόμενο βήμα προς όλους, για να ενώσουν την πόλη. Αυτό. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι αυτός που φαινόταν σαν πρώτο φαβορή και εσύ έλεγες, να πούμε την αλήθεια, ότι θα υπάρχει ντέρμπι και δεν εννοούσες φυσικά τον κύριο Ζέρβα, για να μην τρελαθούμε έτσι. Εννοούσες τον κύριο Ορφανό, τον αυτόν που. Είναι, ας το πούμε, πώς να πω τώρα, να κάνω τη σωστή λέξη, να μην πω και καμιά κοτσάνα στον αέρα. Τέλος πάντων, αυτός που θα ήθελε και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης να βγει δήμαρχος στην πόλη, να πούμε ότι βγήκε τρίτος και κατά. Πώς δεν νομίζεις. Δεν νομίζεις.
Υπάρχει δηλαδή καμία τοποθέτηση επισήμως του. Καλά, σωστά. Μόνο για, μόνο για τον Τσίπρα έχει δώσει τοποθέτηση. Στάσου, ρε φίλε. Γιατί τώρα αναφέρει το όνομα του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ο άνθρωπος κράτησε μια πολύ κυμπάρικη. Σε ποιο? Ουδέτερη στάση όσον αφορά τις εκλογές της πόλης. Ναι. Δεν το πω, εδώ τον έβριζε ο άλλος. Ποιος τον έβριζε, τι τον είπε? Ο Ταχιάος. Τι τον είπε? Ο Ταχιάος, σε κάθε ευκαιρία τον, κατά του κατά της οικογένειας Σαββίδη. Γιατί βγήκε ο Γιώργος Σαββίδης και του έδωσε την απάντηση? Για τους ιστού, προφανώς για τις σημαίες. Ρώσο ολιγάρχη τον έχει ονομάσει. Εντάξει. Δεν το άκουσα, δεν νομίζω. Ναι. Έχει κατηγορήσει το Δήμο ότι έσκυψε για να πάρει τα εκατομμύρια από την οικογένεια Σαββίδη κτλ. Το Δήμος πήραξε. Επειδή αγόρασε αυτό τώρα στην παραλία το μαγαζί του κοινού. Το Ιντέρνι, το παλιό. Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί αυτό της Δήμου ήταν. Το πήραξαν οι σημαίες. Του Δήμου ήταν αυτό, δεν το ήξερα. Ναι. Νόμιζα το πήρε από το. Ναι. Ναι, τον πήραξαν οι σημαίες που ανέβηκαν. Για μένα δεν με πειράζει. Καλά το πήρε. Να σου πω τώρα κάτι. Εγώ να. Άμα έδωσε λεφτά και εδώ, καλά το πήρε. Να σου πω τώρα κάτι. Έτσι, υποθέτουμε. Σου λέω εγώ το. Υπόθεση θα κάνω. Βγαίνει ο κύριος Ζέρβας δήμαρχος. Ναι. Έτσι, υπόθεση, έτσι. Όχι, γιατί. Μπορεί, πιθανό είναι. Έχει πιθανότητε. Θέλω να καταλήξω κάπου. Ναι. Βγαίνει ο κύριος Ζέρβας στο δεύτερο γύρο που έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Έχει. Και είναι ντέρμπι πλέον. Πιστεύω είναι, έχει 35%. Είναι ντέρμπι πλέον. Βγαίνει δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ναι. Και του χρόνου, μετά από 50 χρόνια, ναι, ο Άρης Θεσσαλονίκης παίρνει κύπελο. Ναι. Έτσι. Για πες μας, θα βάλει ο κύριος Ζέρβας. Και βάζει σημαία. Όχι, βάζει. Στάσουν. Θα βάλει. Να ολοκληρώσω, ρε φίλε. Ναι. Βάζει σημαία του Άρη στο Δημαρχείο. Ναι. Θα πάνε οι Αριανοί να την κατεβάσουν. Δεν πρέπει να βάλει, λέω. Εγώ λέω δεν πρέπει. Άσε τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Ναι. Αν την βάλει από μόνο. Εγώ λέω ότι πρέπει. Ναι, εσύ λες ότι πρέπει. Ναι. Το σωστό είναι, γιατί είναι ομάδα της πόλης και ο Ηρακλής και ο Άρης και ο Πάο και ο Μακεδονικός και η Καλαμαριά από όλο πόντου και ο Αγροτικός Αστέρας είναι όλες. Και οποιαδήποτε φέρει τίτλο, πρέπει τουλάχιστον για μία ημέρα να τιμάται όπως τιμάει την πόλη μας. Ναι. Οποιαδήποτε ομάδα. Ωραία, εντάξει. Έτσι. Και λέω εγώ τώρα. Βγαίνει δήμαρχος ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Ναι. Παίρνει ο Άρης κύπελο του χρόνου. Ναι. Και ανεβάζει για μία ημέρα, ναι, τη σημαία του Άρη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ναι. Θα πάνε οι Αριανοί να την κατεβάσουν? Όπως πήγανε φέτος, κατεβάσαν το ΠΑΟ και τη σκίσανε. Και εγώ σου λέω, και εγώ στο παίρνω ωραίο ερώτημα αυτό που λες. Και παίρνει ο Άρης, σου λέω, κύπελο του χρόνου. Θα βάλει ο κύριος Ζέρβας σημαία στον ιστό της τέτοιας. Στον ιστό του Δημαρχείου. Ναι. Θα βάλει. Αυτό είναι στην. Α, είδες. Αυτό είναι ωραίο το ένα ερώτημα, ωραίο και το άλλο. Αυτό είναι στην. Διακριτική ευκαιρία. Στη διακριτική ευκαιρία, στην κρίση μπράβο. Και στις αποφάσεις, αν θέλεις, του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλά, δεν υπήρχε κανένα. Δεν έγινε κανένα συμβούλιο τώρα για να βάλουν τις σημαίες. Δεν νομίζω να πήρε μόνο την έγκριση ο κύριος Μπουτάρης. Συμβούλιο που πήρε. Συμβουλεύτηκε και μάλιστα συμβουλεύτηκε και Αριανούς για να το κάνει. Οι Αριανοί θα του το είπαν προφανώς. Εντάξει, λογικό. Αλλά δεν με χαλάει εμένα. Τέλος πάντων. Δεν με χαλάει εμένα, ειλικρινά σου μιλάω. Με Αριανό δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη. Καλά, Αριανός παλαιόθεν. Φιλοαριανός, δηλωμένος. Παλαιόθεν. Έχει πληρώσει, έχει δώσει ένα κάρο τα μαλλιά τη κεφαλή. Παλαιόθεν. Εγώ πριν 30 χρόνια είχα χέρι. Τι να κάνω. Έχει προσφέρει ο άνθρωπος τον Άρη. Φυσικά και, και του έχει πιστωθεί. Ήτανε, και το ξαναλέμε, βασικός πυλώνας της αυτοκρατορίας. Αλλά μέχρι εκεί. Εγώ τον κύριο Μπουτάρη δεν τον έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρεις τι μου τη δίνει? Η αχαριστία. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται, ρε φίλε, σε έναν άνθρωπο που έβαλε, που προσέφερε, ωραία, επειδή ξέρω εγώ έχει μια άλλη ιδιότητα και επειδή πρέπει να ασκήσει μια πολιτική. Στην ιδιότητα που έχει, ωραία, να τον κατακρίνω. Άκουσε, και πάσε. Να ολοκληρώσω. Ναι, εντάξει, εσύ το κάνεις λίγο. Καλά. Okay, μα δεν είπα την άποψή μου. Εντάξει, πες, πες. Να τον κατακρίνω επειδή πλέον έχει μια άλλη ιδιότητα τώρα και πρέπει ο άνθρωπος να ασκήσει μια πολιτική γιατί την έχει ανάγκη. Τι να κάνουμε? Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρέπει να κρατάει μια πολιτική στάση και στους μεν και στους δε. Όσο αριθμό και είναι αυτή. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτό που είπες όσον αφορά ότι πρόσφερε, φυσικά πρόσφερε, το ότι πρόσφερε παλιά δεν σημαίνει ότι έχει άλοθη για τις οποιοδήποτε πράξεις ή λεγόμενά του για το μέλλον. Δηλαδή, άμα φτιάξω, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα φτιάξω εγώ τώρα ήμουν πλούσιος και φτιάξω ένα νοσοκομείο εδώ στην πόλη και με ευχαριστεί πολύ. Αύριο μεθαύριο, άμα πάρω ένα πιστόλι και σκοτώσω έναν, να μην με συλλάβουν γιατί έχω κάνει νοσοκομείο. Αυτό μου λες. Τι είναι αυτό δηλαδή? Επειδή παλιά ήταν όντως βασικός. Εντάξει, ακραίο λέω. Επειδή ήταν βασικός πυλώνας και πλήρωσε, όντως πλήρωνε. Δηλαδή από εκεί και πέρα, ό,τι κάνει ή ό,τι λέει είναι οκ. Okay. Τι είναι αυτό, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάθε μέρα και εσύ στη δουλειά σου, κάθε μέρα δοκιμάζεσαι. Και άμα 5 μέρες τα κάνεις όλα τέλεια και μία αν δεν κάνεις καλά, θα σου πούνε ρετάσω, σήμερα δεν το κάνεις καλά. Εγώ σου λέω και αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει? Ο Ταχιάος να βγει,
Επειδή ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα θα παίρνει συνεχόμενα τίτλους. Καλά, αυτό είναι εντάξει. Να ξέρεις ότι λέω. Μπορεί αυτό να είναι την λέω. Πρώτη χρονιά, μπορεί τη δεύτερη. Γιατί δεν είναι εγώ μόνο δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχοι, είναι τα μέλη διοικητικού συμβουλίου. Μπορεί να το συμβουλεύσουν και να τον πούνε, κοίταξε λίγο δήμαρχε. Το και το και το. Ή τον κύριο Ζέρβο ή τον κύριο. Εγώ όταν είναι κάποιος πολιτικός δεν αποκλείω τίποτα. Για πολιτικό, ας πούμε, όταν μου πει, για τίποτα δεν αποκλείω. Ειδικά για Έλληνες πολιτικούς, να μην τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι, το 95% δεν αποκλείω τίποτα. Μπορεί να γίνει και έτσι όπως το λες. Τα δεδομένα είναι, έτσι εγώ λέω, εγώ τουλάχιστον αυτό, συγγνώμη, στην πόλη, στοιχεία τώρα πώς να σου πω, δεν έχω, αλλά ότι ο κύριος Ορφανός ήταν ο ευνοούμενος, ο κύριος Σαββίδη. Και είναι τρίτος και καταϊδρωμένος. Αυτό είναι το αντίθετο. Ευνοούμενος, μπορείς να μου... Ευνοούμενος, δηλαδή είχε το... Δηλαδή πάμε με τον τέτοιο, ρε παιδί μου, πάμε με τον Ορφανό. Τι να κάνουμε, δηλαδή, αν το άκουσες τώρα πρώτη φορά, τι να σου πω, δηλαδή, ρε Τάσο. Εντάξει, εντάξει, καλά. Okay. Πρώτη φορά τα ακούω. Εντάξει. Δηλαδή δεν υπήρξε καμιά... γιατί, να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Έχεις την εντύπωση ότι αν ήθελε να προμοτάρει, να αβαντάρει τον κύριο Ορφανό ο Ιβάν Ζαβίδης, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Εγώ δεν είδα καμία αβάντα. Εγώ είδα μια εντελώς ουδέτερη στάση. Ούτε καν μια δήλωση, ούτε καν μια τοποθέτηση, ούτε καν μια αναφορά από τον Ιβάν Σαββίδη σε κανέναν πολιτικό της πόλης. Αλλά είδα μόνο μια ανάρτηση από τον Ιώ Σαββίδη κατά του κυρίου Ταχιάου, γιατί υπήρξε επίθεση προς την οικογένεια Σαββίδη. Και δεν ήταν μια φορά. Ρώσο ολιγάρχη τον ονόμασε. Κύριος... Και η αδερφή του φρόντιζε και έβγαλε. Για το άγαλμα της Βασιλής Σοφίας εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ναι, πιανού του κυρίου Ταχιάου. Ναι, 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 έγραψε ένα άρθρο. Εντάξει, τέλος πάντων. Συγγνώμη. Ωραία. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που και εσύ το λες, ας πούμε, καμιά φορά πιστεύω τρολάρες. Ότι το 70-80% της πόλης είναι ασπρόμαυρο. 80 δεν νομίζω να είναι. 80, αλλά... 80 το έλεγε ένας παλιός. 80 είναι υπερβολικό. Ένα 80% που έλεγε ένας στον Ραπτόπουλο και τον είχα βαφτίσει 80%. 80 είναι υπερβολικό, αλλά νομίζω. Εσύ έλεγες 70. 65 προς 65. 70, δεν προκύπτει αυτό από το. Όταν ο... Όχι, προκύπτει. Από πού προκύπτει. Προκύπτει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη είναι κομματόσκυλα. Αυτό προκύπτει. Αυτό προκύπτει. Άμα είναι τα 2/3 της... Ένα λεπτό ρε Τάσο. Μαθηματικά δεν βγαίνουν αυτά που λες. Μαθηματικά. Αν τα 2/3 της πόλης είναι ασπρόμαυροι, τουλάχιστον νομίζω και ο ένας και ο άλλος, εγώ δεν λέω να περάσουν τον Ταχιάο, αλλά και ο ένας και ο άλλος έπρεπε να πάρουν τουλάχιστον από 20-25%, μήπως και παραπάνω. Πρόσεξε. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Η αποχή. Ναι. Μόνο που αξίδες κάνανε αποχή, αριανοί δεν κάνανε. Η αποχή ήταν γύρω στο 45%. 45%. Μόνο που ασπρόμαυρη ήταν. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε ένα ποσοστό 55% που πήγαν και ψήφισαν. Σωστό. Αν βάλεις τώρα τον Ορφανό, ναι. Τον Ζέρβα, Ζέρβα. Έτσι, ναι. Από 15% ναι. Είναι 30%. 30%. 30%. Ναι. Ναι. Τι έχει σπάσει. Υπάρχουν, γι' αυτό σου λέω ότι ψηφίσανε με κομματικά κριτήρια. Ναι. Υπάρχει το 13,5% της Νοτοπούλου, ναι. Το οποίο θεωρώ ότι τουλάχιστον το 50% από το 13 είναι παοξίδες ή ριζέι. Ναι. Εντάξει, αν βάλεις δηλαδή και αυτό, πιάνεις ένα ποσοστό. 35%. Ωραία, αυτό. Άλλα 30 μας λοιπόν. Όχι, λάθος κάνεις. Γιατί λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Γιατί από το 55 πιάνεις 35. Δηλαδή το 100% είναι το 55 τώρα, με την αποχή που υπάρχει. Που υπάρχει αποχή 45%. 45% έχουμε 55%. Ναι. Έτσι, από το 55% 35. Με τα δικά μου τα χαζά, τα κριτήρια, την ηλίθια τη σκέψη δική μου, είμαι βλάκας. Ωραία, δεν είναι βλάκας. Λέω, ώρα, φίλε, τα νούμερα δεν λένε ψέματα ποτέ, δεν υπάρχει θέμα. Είναι βλάκια. Γύρω στο 35%. Ωραία. Και ένα 20% είναι η υπόλοιπη. Ωραία, επειδή τώρα θα πάει ας πούμε, το πράγμα καλός ή κακός Ταχιάος με Ζέρβα, έναν καθαρά δηλωμένο. Βέβαια, για να μην αδικήσουμε και τον κύριο Ορφανό. Ζήτησε να γίνει καταμέτρηση ξανά των ψήφων, γιατί θεωρεί ότι είναι πολύ λίγη ψήφη. Πάρα πολύ λίγη ψήφη θεωρεί. Από την πλευρά του κυρίου Ζέρβα, το επιτελείο του κυρίου Ζέρβα λέει ότι η διαφορά είναι στις 482 ψήφους υπέρ του κυρίου Ζέρβα από τον κύριο Φανού. Από την πλευρά του κυρίου Φανού θεωρούν ότι μέχρι το τέλος των καταμετρήσεων της καταμέτρησης θα είναι γύρω στους 150. Ωραία. Ναι. Και πάμε εδώ να είναι καλά οι καλοί φίλοι και πάμε σε ένα αντικειμενικό πιστεύω μέσον της πόλεως μας. Το Metrospor μου στέλνει ένας... Αλλά και αυτός βρίζεις.
Ναι, τώρα το αντικειμενικό είναι. Ιρωνικά το είπα. Α, άνοιξε όμως, δεν το διαβάσουμε καλά. Ναι, θα το ξεκάνω. Το είναι του κυρίου Γιώργου Καστάνη. Νομίζω είναι. Ο Γιώργος Καστάνης είναι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο στο Sport 103. Αντικειμενικός νομίζω και στο Sport 103 FM. Και είναι και πιστεύω έγκυρος και έγκαιρος, έτσι, ο κύριος Καστάνης. Κοίτα, όσο τον ήξερα τον Γιώργο, ναι, ήταν σοβαρό παιδί. Ωραία. Γράφει το, το υπογράφει. Το υπο... ναι, εντάξει, καλά, δεν ξέρω. Καλά, δεν θα βάλεις και το χέρι στη φωτιά, έτσι. Υπογράφει το τέτοιο με το όνομά του εδώ, βλέπω, Γιώργος Καστάνης και λέει. Είναι 14 Τρίτου του 19 και ώρα 12 και 4. Ξεκάθαρη στήριξη Σαββίδη στην υποψηφιότητα ορφανού. Είναι γνωστό εδώ και καιρό στους παρικούντες της Μικράς Ασίας πως ο Γιώργος Ορφανός έχει την ξεκάθαρη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη. Στην Τούμπα βρέθηκε την περασμένη Κυριακή ο πρώην υφυπουργός και καλά έκανε, λέγω, ο Γιώργος Ορφανός και είναι υποψήφιος δήμαρχος. Παρακολούσε την αναμέτρηση του δικεφάλου με τον Ατρόμητο από τον τέταρτο όροφο του κεντρικού κτηρίου, συνομίλησε για λίγο με τον Γιώργο Σαββίδη και είχε την ευκαιρία να συζητήσει και μάλιστα εκπροσώπηση του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό εδώ και καιρό στους παρικούντες της Μικράς Ασίας 1. Πως ο Γιώργος Ορφανός έχει την ξεκάθαρη στήριξη του Ιβά Σαββίδη για να διεκδικεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακόμα και οι στενείς συνεργάτες του μεγαλομετόχου έχουν μιλήσει ανοιχτά για το θέμα. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ορφανός είναι ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος εκτός από την πολύ καλή σχέση του με το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, είχε μιλήσει ξεκάθαρα στο Σαββίδη τόσο για το θέμα των χρεών της ΠΑΕ, όσο και για το δημόσιο, αναφέροντας όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης χωρίς ύψης αφήξης, όσο για το θέμα του νέου γηπέδου της Τούμπας, αναλύοντας όλες τις παραμέτρους κτλ. Από την NDP έκδοση της Μέτρος. Αυτό προλογικά γράφτηκε στη Μέτρος και το είχαν τέτοιο. Αυτό είναι μία άποψη, ένα πιστεύω, χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό, ναι, από ένα δημοσιογράφο. Και... από ένα δημοσιογράφο. Μα και να το υποστηρίξει δεν είναι μεμπτό. Ο οποίος υποστηρίζει την προσωπική του άποψη. Ναι. Εντάξει, όχι, είναι, λέει... είναι τα λεγόμενά του. Έτσι, γιατί... Όχι, λέει εδώ. Ναι. Μπορείς να μου βρεις, ναι, να μας στείλει ο φίλος που. Όχι, αυτό να μας το πει ο κ. Καστάνης. Κοίταξε λίγο. Ο φίλος σου που έστειλε αυτό, ναι, μπορεί να βρει μία δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, ναι, ο οποίος τάσεται υπέρ του ορφανού. Όχι, ο κ. Καστάνης να μας πει ποιοι είναι αυτό οι στενείς συνεργάτες του μεγαλομετέχου. Αυτό που στέλνει ο φίλος, ο καλός ο φίλος, ναι, είναι η άποψη του κ. Καστάνη. Η τοποθέτηση, λες, ένα άρθρο του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Ναι, δεν, έτσι, υπάρχει, λες, αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι και εσύ και ο φίλος που σου έστειλε αυτό, ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κράτησε εντελώς ουδέτερη στάση, τουλάχιστον ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, στο θέμα δημαρχίας Θεσσαλονίκης. Ωραία. Εγώ γιατί απλά διάβασα... αν υπάρχει κάποια δήλωση που τοποθετείται, ναι, επίσημα ο Ιβάν Σαββίδης και λέει εγώ στηρίζω αυτόν εκείνον, θα το δεχτώ και θα πω παιδιά, ωραία, δεν το γνώριζα. Ναι, εδώ δεν λέει και ο δημοσιογράφος λέει ότι ακόμη και στενείς συνεργάτες του μεγαλομετόχου έχουν μιλήσει ανοιχτά για το θέμα. Ο κ. Καστάνης ξέρει, πού να σου πω εγώ. Ο κ. Καστάνης, ρώτα το. Άμα έχει κάνει τέτοιο και μπορούμε να τον πάρουμε τηλέφωνο. Το δηλαδή, Γιώργο δεν, έχω, να, έχουμε... να τον είναι. Κοίταξε, να μην τον ενοχλήσουμε. Ραδιοφωνικά έχω να βρεθώ με τον Γιώργο από τότε που έφυγα από το Σπόρ 103 και ήταν στο Λίμπερο. Στο 103. Από το 2011 δηλαδή. Α, το παιδί το βλέπω στο γήπεδο καμιά φορά, ναι, εκεί στα δημοσιογραφικά και όχι μόνο. Ένα γεια έχουμε, δεν έχουμε ιδιαίτερη. Η ουσία είναι για να το πάμε στο τέτοιο. Ότι εφόσον φτάνει στο. Το δικό σου κουκλάρι τώρα να ψάχνει να βρει, να ξέρει. Όλοι κάνει. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Εγώ όταν λέω κάτι γκουγκλάρουν και δικαιωσμοί σαν χωριές. Μπα, εμένα δεν με στέλνουν. Στέλνουν. Μια χαρά σε στέλνουν. Δεν βλέπω εγώ εκεί πέρα. Εσένα παράθυρα. Στέλνουν πέντε, εμένα μισή. Ναι, 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 μισή. Ναι. Και έχουν ανοίξει 30 παράθυρα και 8 μπαλκονόπορτες. Εκεί όταν. Γιατί δεν έχουν ανοιχτό Facebook τώρα. Ναι, ωραία. Λέω εγώ για να πάμε και στο διάλειμμα, να βάλουμε και τον κόσμο μετά στο. Στο κόλπο να μπει και να πει την άποψή του. Εφόσον φτάσαμε τώρα, Τάσο, και έχουμε από τη μία τον κύριο Ταχιάου, που μπορεί να λέει ότι είμαι Άρης, αλλά δεν είναι και τίποτα φανατικός ο άνθρωπος. Εντάξει, δηλαδή δεν τον είδα και με κανένα κασκόλ του Άρη. Απ' την άλλη. Έχουμε... να τον απαγορεύσει κανείς να είναι φίλο του Άρη. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Απ' την άλλη έχουμε, έναν άνθρωπο ο οποίος το θυμάμαι καλά, γιατί τότε ήμουνα και στα, στα αθλητικά νέα. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε επισκεφτεί. Τότε ήταν αντιδήμαρχος, δεν θυμάμαι τι αντιδήμαρχος, στον κύριο, την πρώτη τετραετία του κύριου Μπουτάρη, τετραετία, πενταετία, πόσο είναι. Λοιπόν, είχε επισκεφτεί ένα, τι αντιδήμαρχος, βρες, τι αντιδήμαρχος ήταν, Ρετάσο, ο κύριος Ζέρβας. Δεν ξέρω εγώ, φίλε. Αντικαθαριότητας, τέτοιο, τι πρασίνο. Τέλος πάντων. Κάτι ήταν, τέλος πάντων. Και ήταν ένα, επισκέφθηκε ένα γυμνάσιο, δημοτικό, από τη Χαριλάου, τον Δήμο. Και ήταν τα παιδάκια εκεί και τους είπε τώρα τα παιδάκια εύχομαι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟ και να πέσει ο Άρης. Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Περιβάλλοντος, κοντά έπεσα, πρασίνο. Ναι. Είπε στα παιδάκια του γυμνασίου πρέπει να ήταν, ναι, γυμνασίου, είπε ότι εύχομαι να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟ και να πέσει ο Άρης. Αυτό είπε ο κύριος Ζέρβας. Άρα, έχουμε πότε από... το είπε αυτό.
Ναι, το είπε, δεν το ξέρει. Έχω και βιντεάκι. Που βγήκε και μίλησε με τον κύριο Σκόρδα. Τον έκανε τρεις παράδες ο κύριος Σκόρδας. Λοιπόν, άρα έχουμε από τη μία, για να το πάω στο τέτοιο. Έναν άνθρωπο που λέει ότι είμαι Άρης. Εντάξει, Άρης. Δεν είπε και το φανατικό Άρης. Όχι, πληροφορίες λένε και είναι φανατικός. Έχουν γραφτεί ότι είναι αντίθετος και με την κατασκευή του γηπέδου. Έτσι λένε. Αυτό εγώ το διάβασα ακόμη, τώρα, για να σου πω την ακόμη δεν νομίζω. Καταρχήν, δεν νομίζω να μπορεί να σταματήσει κανένας δήμος. Έχουν γραφτεί άρθρα με δηλώσεις του που αμφισβητεί τα στρέμματα που δόθηκαν και από το στρατό και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν το έχω το θέμα. Όχι. Άλλο λέω. Εγώ δεν λέω γι' αυτό, ούτε εγώ τα ξέρω αυτά. Απλά επειδή ανέφερες για τον κύριο Ζέρβα, εντάξει, πρέπει να. Όχι, άλλο λέω. Καλά κάνεις. Άλλο λέω. Εγώ δεν νομίζω καταρχήν, αφού το πήγες εκεί, από την άποψή μου, δεν νομίζω κανένας δήμος να μπορεί να σταματήσει κανένα γήπεδο όταν υπάρχει τόσο μεγάλο πρότσεκ, όταν υπάρχουν τα χρήματα, έτσι. Δεν νομίζω. Λέω εγώ. Χωρίς να ξέρω, μπορεί να έχω άδικο. Ούτε νομικός είμαι, ούτε στις υπηρεσίες του κράτους. Λέω ότι από τη μία θα έχουμε έναν άνθρωπο που λέει ότι είμαι Άρης, αλλά όχι τίποτα φανατικός. Άρης, τι ομάδα, Άρης. Άρης. Και μάλιστα είπε, γιατί εγώ το προσάπτω, στο μπάσκετ είμαι Άρης. Δηλαδή όχι μπάλα, στο μπάσκετ είμαι Άρης. Φίλε, καλά κάνει ο άνθρωπος και είναι. Άλλο λέω ότι δεν είναι φανατικός, λέω ρε Τάσο. Κλάι mind, δεν είναι φανατικός, αυτό σου λέω. Και απ' την άλλη έχουμε ένα φανατικό παοξί. Που εύχεται να πέσει. Πώς τον είπες. Δεν θα εύχεται να πέσει ο Άρης στη Β' Εθνική, ρε φίλε. Δηλαδή είναι φανατικός που πολεμάει το Σαββίδι, δεν είναι φανατικός. Αφού πολεμάει την οικογένεια Σαββίδι, τι είναι δηλαδή τώρα, παίζουμε τις λέξεις. Φανατικός είναι. Τι είναι. Όταν πολεμάει τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τι είναι. Αυτό το κάνει γιατί είναι Άρης. Όταν πολεμάει την οικογένεια του πρόεδρου του μεγαλομετόχου και του Ιού Σαββίδι, τι είναι. Αυτό το κάνει γιατί είναι Άρης. Γιατί το κάνει. Ωραία, τέλος πάντων. Ωραία. Λέω. Δηλαδή ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Όχι. Αφού το πας και έτσι, εντάξει, το παίρνω, το καλύπτω με αυτό που λες εσύ. Απ' τη μια έχουμε έναν φανατικό αντιπαοξία αφού το πας έτσι και απ' την άλλη ένα εγώ φανατικό αντιαριανό. Εγώ δεν θέλω να το δω έτσι. Πώς θέλω γιατί. Άνθρωπος που εύχεται να πέσει ο Άρης. Γιατί για την... Δεν άκουσα να λέει ο κ. Σταχιάος να πέσει ο ΠΑΟΚ πάντως. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι οι συνθήκες βελτίωσης να γίνει πιο ανθρώπινη αυτό η πόλη μας. Αυτό είναι σωστό που λες φυσικά. Να καθαρίσει γενικά η πλατεία Αριστοτέλους που και είναι το καμάρι, το στολίδι, το σήμα κατά τεθέν, η σημαία της Θεσσαλονίκης. Να καθαρίσει εντός εισαγωγικών, να μπορεί ο πολίτης να κυκλοφορεί ελεύθερα, να μην φοβάται το παιδί του να κατέβει στο κέντρο γιατί μπορεί να το βρουν σφαγμένο, μπορεί να το βρουν να το παγάγουνε. Έτσι, να είναι καθαρή η πόλη μας, να είναι καθαρή η θάλασσά μας, να είναι καλές οι συγκοινωνίες μας. Αυτά πρέπει να μας νοιάζουν και να μας ενδιαφέρουν όταν μιλάμε για τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τη χώρα όταν τώρα να σου πω κάτι για να το ολοκληρώνουμε. Ναι. Αν πραγματικά πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Ηρακλής ή ο Μακεδονικός ένα τίτλο και ανέβει μία σημαία στο Δημαρχείο για μία ημέρα, εμένα σαν Τάσο Τρέγια δεν θα με πειράξει. Ωραία. Οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή. Εγώ αλλού και δεν το λέω επειδή ο ΠΑΟΚ τώρα αυτή τη χρονιά πήρε το ντάμπλ. Ειλικρινά δεν θα με πειράξει γιατί θεωρώ ότι όλες οι ομάδες της πόλης είναι πέρα από την καζούρα που κάνουμε και όλες οι ομάδες που θα τιμήσουν την πόλη μας, που θα δοξάσουν την πόλη μας, που θα ακουστεί η Θεσσαλονίκη μας, η αγαπημένη μας, έχουν δικαίωμα για μία ημέρα, επαναλαμβάνω, όχι μόνιμα, να τιμηθεί από το Δήμαρχο της πόλης με τη σημαία στο Δημαρχείο. Για μία ημέρα. Άκουσε. Δεν είναι κακό. Επειδή τα ξαναείπαμε αυτά, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει, αλλά σαν νόημα. Γιατί δεν πρέπει. Δεν γιατί η πόλη είναι για όλες τις ομάδες, δεν πρέπει. Αυτό λέω. Πρέπει να είναι άχρωμη. Αυτό λέω. Ωραία. Αλλά εγώ με το νόημα, με την ουσία αυτό που λες, θα συμφωνήσω. Άλλο πήγα να πω εγώ. Λέω. Για να το κάνω έτσι λίγο, ρε παιδί μου, και λίγο. Πώς να το πω. Να τσιγκλίσω λίγο, ας πούμε. Λέω ότι από τη μία δεν λέω τίποτα ψέματα. Έγινε αυτό που θες να σου βάλω και το βιντεάκι, άμα θες. Το ηχητικό σου. Δεν το ήξερα τώρα. Έναν άνθρωπο που λέει. Που για μένα δεν είμαι εκτός, σου είπα. Και εγώ θέλω το κακό, το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ και εσύ θέλεις το Άρη. Θέλεις να πει. Φυσικά δεν θέλω το κακό του ΠΑΟΚ, του φίλου μου, του ξαδέλφου μου, του κολλητού μου. Προς Θεού. Το αγωνιστικό λέμε. Έχουμε έναν άνθρωπο που εύχεται να πέσει ο Άρης και απ' την άλλη έναν όπως λες και εσύ που θέλει να φέρει στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εμπόδια. Άρα εφόσον είναι το 70% της πόλης σας πρόμαυρο νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ εύκολη εκλογή του κυρίου Ζέρβα. Που απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, εγώ αυτό λέω. Να διαβάσω κι εγώ ένα θα κερδίσει εύκολο έτσι. Ο κύριος Ζέρβας. Ναι. Ταχιάος κατά Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Απίστευτη επιστολή από τον υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Νίκο Ταχιάου. Ναι. Που αντί να δώσει χαρακτήρια στον ΠΑΟ για την κατάκτηση του ντάμπλ, ναι. Επιτίθεται στον Ιβάν Σαββίδη, συγκρίνοντάς τον με τον υπόδικο Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ο υποψήφιος δήμαρχος με την επιστολή του δείχνει για ακόμα μία φορά το μεγάλο κόμπλεξ που έχει με τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδης. Πού την έστειλε αυτή τώρα. Αποκαλύπτοντας τώρα αυτό θα σου πω. Το πραγματικό του πρόσωπο. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η επιστολή. Για πρώτη φορά η προεκλογική ατζέντα των δημοτικών εκλογών δεν αφορά το που πηγαίνει η Θεσσαλονίκη. Ερώτημα εξαιρετικά σημαντικό αφού η πόλη αλλάζει εποχή με την αποχώρηση του Μπουτάρη. Αλλά εξαντλείται στην παραπολιτική του lifestyle. Τα προσωπικά χτυπήματα κάτω από τη ζώνη και τη διεκδίκηση της εύνοιας συντυχνιών, οπαδών και επιχειρηματικών παραγόντων. Τώρα είναι μεγάλο, ρε φίλε. Άστο, είναι εντάξει, πάρα εντάξει, πολύ. Εντάξει, είναι άστο. Πάρα πολύ. Εντάξει. Θα βρούμε τα επίμαχα σημεία. Έτσι. Βρέσα στο διάλειμμα. Ναι. Άλογο σου είπα. Άλλο σου είπα και θέλω για την άποψη των φίλων. Άρα με τη λογική, ας πούμε, ότι η πόλη είναι 70, 75, 80%, νομίζω θα έχουμε ένα περίπατο του κυρίου Ζέρβα. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια. Δεν υπάρχει. Τα μαθηματικά εξαντλούνται εδώ πέρα. Τώρα δεν ψηφί... νομίζω ότι θα είναι περίπου. Πώς, 80%, 70% είναι ασπρόμαυρο. Σου, θα... σου είπα κάτι. Α, θα ψηφίζουν οι παοξίδες στον αυτό που θα θέλει να φέρει εμπόδια στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Πώς, δεν γίνεται τώρα. Καταρχήν, έγινεται. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης ναι. δεν αντιπροσωπεύει όλες τις συνοικίες. Για το Δήμο λέμε. Ρε, έτσι, φίλε, για, το Δήμο. Για το Δήμο λέμε. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή, αυτό που αντιπροσωπεύει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή έχει γύρω στους 1.300.000 κατοίκους. Ένα 200 με ένα 400. Ναι, και άμα δεις πόσοι ψηφίζουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ναι. θα καταλάβεις τι σου λέει. Καλά, εμείς όταν λέμε Δήμο Θεσσαλονίκης, ναι. δεν λέμε όλο το νομό Θεσσαλονίκης. Το Δήμο, πόσοι ψηφίζουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ξέρεις. Δεν ξέρω, 100.000. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Όποιο φίλο το ξέρει, μα πάρει μετά το διάλειμμα να μα πει. Άμα μπούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να δούμε. Αυτό δεν νομίζω είναι 70-80.000 είναι το που λες στην αποχή, είναι 150.000. Τώρα, το να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας δεν χρειάζεται νομίζω. Ναι. Όλοι γνωρίζουν ποιος έχει τον πιο πολύ κόσμο. Εντάξει, όχι, και αυτό, όχι, και αυτό αποδεικνύεται. Τα μαθηματικά εδώ δεν λένε ψέματα. Σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και η μισή να τον ψηφίσουν, αν είναι 80%. Αν εσείς οι φίλοι του Άρη. Αν είναι 80% η μισή να τον ψηφίσουν. Αν εσείς οι φίλοι του Άρη θέλετε να πιστεύετε ότι είστε παραπάνω από τους παοξίδες, okay. Μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δικαίωμά σας, πιστέψτε το. Μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κανένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Να είστε παραπάνω από τους παοξίδες. Δεν είναι κακό. Δεν είπαμε. Εμείς δεν είπαμε είμαστε περισσότεροι. Κανένα κακό. Εγώ άρχισα να σου λέω ότι είναι περισσότεροι Αριανοί. Ειλικρινά δεν με πειράζει. Να με νοιάζει να παίρνω τα double. Σωστός. Έτσι να μπω τώρα στους ομίλους. Σωστά. Να έκανα ήδη το πρώτο αστέρι μου με 10 τίτλους στο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Εντάξει, όμορφα, ωραία. Ωραία. Όλα τα άλλα για μένα είναι. Αλλά πια καταρρύπτεται και αυτό που λες. Είναι δευτερεύοντα είναι και τριτεύοντα και τετέρευοντα. Καταρρύπτεται, το δέχομαι. Δεν είναι. Όχι, μπορεί να γίνει. Δεν είναι. Όχι, άμα κερδίσει ο κύριος Ζέρβας άνετα και. Το δέχομαι. Όχι, δεν το δέχεσαι, θα το δείξει κάλπη αυτό το πράγμα. Άμα κερδίσει έτσι όπως λες. Η κάλπη δεν αποδεικνύει τίποτα. Τίποτα δεν. Οπαδικά, όχι. Ναι. Γιατί δεν είναι εκλογές ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Είναι εκλογές Νέα Δημοκρατία. Καλά, θα ψηφίσει ΠΑΟΞΙΣ κάποιον που μου λες ότι βρίζει το Σαββίδι και θα φέρει. Θα ψηφίσει ΠΑΟΞΙΣ κάποιον που βρίζει το Σαββίδι και φέρνει εμπόδια για την Τούμπα. Για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Δεν με κουράζουμε τον κόσμο. Μπορεί να μην πάει. Από το 1.300.000 που έχει η Θεσσαλονίκη, πόσο στην Ευχή της Παναγίας έχει. Έτσι, ναι, δεν ξέρω. Ψηφίζουν οι 100-150.000. Αυτή δεν σημαίνει ότι. Ψηφίζουμε κομματικά, ψηφίζουν με οπαδικά κριτήρια. Mm-hmm. Έτσι. Ωραία. Αλλά ακόμα και έτσι να ήταν με οπαδικά κριτήρια, τι αντιπροσωπεύει οι 100.000 από το 1.300. Το 1/13. Για το Δήμο λέμε. Για το Δήμο, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και άλλοι Δήμοι. Καταλαβαίνετε. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ένας Δήμος. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι. Είναι η Νεάπολη, είναι η Κορδελιό, ο Εύβος Μοτέχνη. Η Θεσσαλονίκη λέμε. Όταν λέμε Θεσσαλονίκη, εννοούμε το κέντρο. Πολεοδομικό συγκρότημα, το κέντρο εννοούμε. Πανόραμα, Πηλαία, έχει τις Πανίκες στα μάτια. Καλό, φυσικά. Λοιπόν. Αυτή είναι το 1.300, 1.200 πόσο είναι, όλοι μαζί. Αυτό λέμε. Εμείς λέμε το κέντρο, αυτό λέμε. Την πόλη. Εμείς μιλάμε, εγώ μιλάω για όλη τον νομό Θεσσαλονίκης. Ναι. Σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης λέω ότι υπάρχει 65% και στη Ρώμη, παοξίδες. Και στη Ρώμη, μέσα στην πόλη είναι όλη η Ρώμα και στα περίχωρα, στα πω, είναι η Λατσιάλη. Τι να κάνουμε. Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αυτό, Τάσο, παρότι είχα, να σου πω την αλήθεια, μπορείτε να. Κάνε διάλειμμα. Πάμε. 23-10-287 και 3 αυτάρια. Μόλις επανέλθουμε, δεν νομίζω να μας πάρει κανείς. Εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε εμείς, δεν πειράζει. Επιστρέψαμε μετά το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Δούλινγκ πίσω από τα μικρόβια. Είδες πίσω από τα μικρόφωνα. Πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 12 όπου θα έρθει ο κύριος Γιώργος Αγόρας για την ζούγκλα του. Μα έστειλε ο Άκης, είχες δίκιο, είσαι καλός αυτά. Mm. Όντως, τα λαϊκά ακούσματα είναι του Δημήτρη Μπάση. Το... Ναι, μπράβο. Είναι διασκευή, το πρώτο τραγούδι σε λέει ο Δημήτρης Μπάσης, μας λέει ο Άκης ο Ρωμανός. Άκη, θα σου στείλω μετά το τηλεφωνοφύλλα εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις.
Θα ακούσω μετά και τα ηχητικά σου. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69, 45, 2, 87 και 3 οκτάρια. Έχουμε φίλους. Πάμε στο φίλο που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Μαρίνος είναι. Ο Βασίλης είμαι. Α, Βασίλης. Έλα, Βασίλης, ακούμε. Κοίταξε τώρα. Έχει 48% αποχή. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κριτήρια αυτά, ρε Ζάχο, που λέτε, αλλά και τι τρελαίνεστε, ρε εσύ, Αργέννη, με αυτό το πράγμα, ρε. Έχει, τι πράγμα έχει, σαν... 48% αγόρι μου, ναι. Ένα στους δύο δεν ψήφισαν. Και αυτό τι σημαίνει, ότι όλοι οι 48% είναι παοξίδες, δηλαδή... Ένα λεπτό, ρε φίλε, οι 48% που δεν ψήφισαν είναι παοξίδες, δηλαδή Αργέννη δεν έχουν... Ξέρεις εσύ τι μπορεί να είναι εσύ. Ρε φίλε, εγώ μου λες τώρα ότι μία πόλη που είναι 70% ΠΑΟΚ έχει οι υποψήφοι που δηλώνουν ΠΑΟΚ πέρα από 14% και σοβαρά μιλάς. Και βγαίνει πρώτος ο Αργιανός. Σοβαρά μιλάμε, ρε παιδιά, τώρα. Έχετε καταρρύψει τους νόμους των μαθηματικών. Κάτσε, ρε φίλε, τα εισιτήρια εσύ ποτέ με πέρασες. Ρε φίλε, πρωτάθλημα. Καταρχήν, ένα-ένα. Καταρχήν, εγώ δεν. Ένα-ένα. Ένα-ένα, φίλε μου, ένα-ένα. Εγώ μιλάω σαν. Ένα-ένα δεν μάθω. Θα πάμε, θα βάλουμε στοίχημα, στήσουμε. Έτσι. ΠΑΟΚ Πιερικός και Άρης Πιερικός. Πες ότι έχω και οι δύο. Ρε φίλε μου, μιλάς έναν άνθρωπο που δεν λέει ότι οι Αργιανοί είναι περισσότεροι από τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ξύπνα. Στην πόλη είναι περισσότεροι Αργιανοί. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Έτσι λες να εσύ, το αλλάξουμε. Έτσι λες εσύ. Δηλαδή ποιος. Στάσου. Ποιος. Μετά την πόρτα, γιατί δεν κυκλοφορεί. Πού το είδες αυτό το πράγμα εσύ. Εγώ στο λέω. Άμα το λες εσύ έτσι είναι. Εντάξει, αφού το είπες εσύ το έλεγε. Τώρα γελάνε πολύ που μας ακούνε. Αφού το είπες εσύ τελείωσε. Άμα το λέει πιο πολύ Αργιανή. Αν το λέει ο Βασίλης είναι έτσι. Γελάνε πολύ τώρα που ακούνε. Αν το λέει ο Βασίλης είναι. Έχεις δει ποτέ. Έχεις δει κάτω στο κέντρο να κυκλοφορεί Αργιανός ένας μεμονωμένος με κασκόλ ποτέ σου. Αυτό τώρα τι είναι δηλαδή, τι είναι κριτήριο, είναι ότι είναι βέβαια, άμα από τη δεκαετία του 80 επικρατεί η βία που φέρατε εσείς στην πόλη, φυσικά δεν θα κάνει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ζάχο, ξεφεύγεις. Δεν φεύγω καθόλου, δεν ξεφεύγω. Τη βία στην πόλη. Τι μας λέει, δηλαδή αν κυκλοφορείς φίλε μου με κίτρινο κασκόλ, τι θα γίνει, θα το δίνεις. Όχι ρε φίλε, αλλά... γιατί δεν κυκλοφορά, για πες μας εσύ. Γιατί δεν υπάρχει κανείς. Γιατί δεν υπάρχει κανείς. Γιατί. Λοιπόν, πιο ήρεμα, ηρεμήστε. Όχι τώρα. Ήρεμα λίγο. Πώς να πούμε. Δηλαδή το πολεοδομικό συγκρότημα να είναι Αργιανή. Έτσι είναι, τι να κάνουμε, αυτό λένε τα νούμερα. Βασίλη, μάθε να ακούς λίγο κι εσύ, σε παρακαλώ. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Πόσους κατοίκους έχει η Θεσσαλονίκη. Το πολεοδομικό συγκρότημα. Όλοι ρε πουλάκι μου, πόσους κατοίκους έχει η πόλη η Θεσσαλονίκη. Ένα 300. Ξέρεις πόσοι είναι στο Δήμο Θεσσαλονίκης εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Γύρω στις 200.000. 245.000. Μπράβο. Έτσι. Βγάλε τους μισούς έξω. Βγάλε τους μισούς έξω. 50% δεν ήταν συμμετοχή. 55. Ναι. 55. Βγάλε τους μισούς χοντρικά να το κάνουμε. 240, 120, 130 θα σε βάλω. 130. 140 θα σε βάλω. 130.000 ψήφισα. Ναι. Έτσι. Βάρε να δεις. Και πήρε άλλο 20%. Παραπάνω πήρε. Παραπάνω πήρε. 20. Ναι. Πόσο, ωραία. 22, 23, πόσο πήρε. Ναι. Ναι. Όλο το υπόλοιπο, εντάξει, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Δεν είναι σε... ναι. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Ότι το 22% που πήρε είναι Αργιανοί. Είναι νεοδημοκράτες, φίλε. Ναι, μαζί σου είμαι. Είναι νεοδημοκράτες. Γιατί ο Θεσσαλονικός αποδεικνύεται. Ο Θεσσαλονικός. Και όχι μόνο. Ο Έλληνας αποδεικνύεται ότι είναι κομματόσκυλο. Έτσι, μπράβο. Να το ξέρεις. Αλλά τώρα τι γίνεται. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Αν πας και πεις εσύ και πεις τον άλλο μήνα και πεις ναι. Παιδιά, λέγομαι Τάσος Τρέγιας. Ναι. Είμαι υποψήφιος, είμαι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σας παρακαλώ πολύ, ψηφίστε με. Ναι. Και πεις στο τηλέφωνο. Εγώ σου λέω θα πάρεις τουλάχιστον 20-25%. Ναι. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Υπάρχει ένα ντέρμπι τώρα. Είναι κομματόσκυλα. Άκου τώρα τι γίνεται. Αφού είναι κομματόσκυλα, το παραγνωρίζω, το παραδεχόμαστε και φαίνεται. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Ταχιάος. Επισήμως ήταν της Νέας Δημοκρατίας αντιπρόσωπος, έτσι δεν είναι. Ναι. Ο κύριος Οφανός μπορεί να είναι και παλιά στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επαναστάτησε, αποχώρησε, κατέβηκε σαν ανεξάρτητος. Έτσι δεν είναι. Ο κύριος Ζέρβας με ποιος κατέβηκε. Ανεξάρτητος και αυτός. Δεν το ξέρω. Με ποιος κατέβηκε. Ανεξάρτητος, σου λέει. Ανεξάρτητος κατέβηκε. Ανεξάρτητος κατέβηκε. Ωραία. Απλώς είναι όπως η κυρία Νοτοπούλου, κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλωμένος ΠΑΟΞης, έτσι. Ωραία, καλά κάνει. Η κυρία Νοτοπούλου με ποιο κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Άρα, έχουμε δύο παοξίδες, Ζέρβα Ορφανό, που πήραν από 14%, 14,90, 15 δηλαδή ο ένας, και άλλα τόσα ο άλλος, κοντά στο 29 και οι δύο, ναι, και 13% η Σιριζέη της Νοτοπούλου, οι οποίοι ναι, λογικά, αφού είναι κόμμα, κάτσε ρε να ακούσεις λίγο ρε, ναι, επειδή λογικά είναι αντίθετη με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, ιδίως τώρα που βγήκε 9,5 μονάδες, θα κοιτάξουν να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία η ΣΥΡΙΖΑ της Νοτοπούλου. Άρα ένα 13% που εγώ λέω δεν θα πάει όλο, αλλά τουλάχιστον ένα 8-9% δεν θα πάει στον Ταχιάο. Ωραία, λόγω Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα βγει ο κύριο Σέρβα. Όχι, εντάξει, δεν είναι μόνο η Νοτοπούλου, είναι και ο κύριο Ψωμιάδης, ο οποίο είναι Αριανός. Αριανός είναι ο Ψωμιάδης. Και ο κύριο Λεκάκης. Ε, άμπραβο. Πόσο ποσοστό, 5 πήρε ο Ψωμιάδης. 5,5 και 2,5 ο Λεκάκης. Και περιμένουμε να δούμε τι τοποθέτηση θα έχει ο κύριος Ψωμιάδης και ο κύριος Λεκάκης με ποιους θα πάνε. Και δεν μπορεί όλο το ποσοστό. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πάνε. Λίγο, όλο το ποσοστό. Όλο το ποσοστό. Ναι, όλο το ποσοστό. Όλο το ποσοστό. Όλο το ποσοστό του Ψωμιάδη και του Λεκάκη και της Νοτοπούλου. Σίγουρα δεν θα πάνε είτε στο Ζέρβα είτε στον. Είτε στον Ταχιάο. Ο Ψωμιάδης είναι πιο φρύς στις εκλογές του. Κατάλαβες. Δεν είναι τόσο. Ο Αριανός είναι διαφορετικά. Είναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά ποτέ δεν είχε παοξή δήμαρχο η πόλη. Αυτό, αυτό σημαίνει ότι από γενεά σε γενεά, από οικογένεια σε οικογένεια, αυτό μεταλαμπαδεύεται μέσα στην πόλη. Που, ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι, ρε παιδί μου, είναι οι Μαρουλάτη, είναι οι Φραγκάτη, είναι και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Και πώς γίνεται, ρε παιδιά, όλα τα κανάλια, εφημερίδες να παίζουν ΠΑΟΚ. Όλοι τα πάντα είναι ΠΑΟΚ. Στο εξηγώ ρε φίλε. Στο εξηγώ ρε Βασίλη. Στο εξηγώ ρε Βασίλη. Πώς θα γίνει, δεν είναι πρωταθλητής είσαι. Βάζει ο δικός σου Αριανός, βάζει σημαία του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, πώς γίνεται να παίζει, μου λες, πρωταθλητής είσαι και είσαι καλή ομάδα. Τι θα παίξει. Όχι, όλα τα χρόνια, ρε φίλε. Όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια ΠΑΟΚ δεν παίζουν. Τα ράδια τι παίζουν. Πού, εδώ στην πόλη λες. Στην πόλη έχεις δίκιο, φυσικά. Αυτό τι πάνε να πει, ρε Βασίλη. Φυσικά. Φυσικά, στην πόλη φυσικά. Αυτό είναι άλλο που λες. Αυτό έχεις δίκιο απόλυτο και το λέω κι εγώ, αλλά αυτό είναι έλλειμμα των παραγόντων του Άρη να το περάσουνε. Δεν είναι δικό μου. Είναι έλλειμμα των παραγόντων του Άρη. Φυσικά έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε, εσύ αύριο θα έχεις ένα δικό σταθμό και θα παίξεις Άρη. Και έχεις παιδιά να. Εγώ αν είχα δικό μου σταθμό, μόνο Άρη θα έπαιζα. Ναι, γιατί δεν έχει Αριανό εδώ πέρα η πόλη. Με δικό του σταθμό που παίζει ΠΑΟ. Μπράβο, σωστό και αυτό. Και σε αυτό σωστό είσαι. Δεν έχει πόλη Αριανό που παίζει μόνο ΠΑΟ. Μην τα λες εμένα. Εσύ παρακαλώ. Μην τα λες εμένα σε αυτό που το έχει. Πες το. Τα συμφέροντα είναι αδερφέ. Όπου είναι το μαρούλι. Άσε τώρα. Σε αυτό συμφωνώ. Για πάντα κοιτά την οικογένειά σου. Άσε τώρα. Και μετά. Καλά, δεν έχει ανάγκη ο συγκεκριμένο. Δεν έχει ανάγκη τώρα. Εγώ δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν μπορεί να τα βγάλει αυτά. Ποια. Από αυτού του έκανα όπω είπε. Άμα είναι όλη στην αποχή, έπειτα άλλο. Εγώ άλλο λέω, Βασίλη, άλλο λέω. Δεν γίνεται μία πόλη. Εγώ δεν λέω ότι. Αλλά εσείς θέλετε να μας περάσετε ότι το 70-80% είναι της πόλης. Είναι ΠΑΟΚ. Αν ήταν. Ναι, αν ήταν αυτό που λέτε, έπρεπε ο υποψήφιος του ΠΑΟΚ περπατώντας να βγει. Δεν βγαίνει. Το φτωχεύτηκε μετά το 70. Ναι, σωστό. Τότε έμπαινε σε ένα καφενείο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα, έτσι. Είδες, όταν λες σωστά, συμφωνούμε. Έπαιζε καφενείο και έβλεπες διατρία ήταν. Και ο Άρης και η Ηρακλής και. Μετά το 70 έγινε εκτόξευση. Να είναι καλά. Να είναι καλά ο κύριος Μπούζος. Μπούζα, συγγνώμη. Ο Μπούζας. Ναι, τα σπάει το βορρά. Έτσι, έτσι. Ο Μάκης και έκανε δουλίτσα. Τι να κάνω. Να είσαι καλά. Στρατηγό στην κερκίδα, στρατηγό στο γήπεδο μέσα. Στο πόρτο. Έτσι. Και στρατηγική πένα να πούμε. Εντάξει. Να σε καλά, Βασίλη. Γεια σας, παιδιά. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό 23-10-287 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούνται. Για την άλλη εβδομάδα το πούμε από τώρα. Για την άλλη εβδομάδα θα το πούμε ότι οι εκπομπές μας πλέον γίνονται 8 με 10 όλη την εβδομάδα. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τουλάχιστον για τη θερινή περίοδο. Ναι, 8-10 παιδιά. Μέχρι νεοτέρας διαταγής. 8-10, δηλαδή το Δευτέρα, Παρασκευή, το 10-12, ξεχάσετε το όλες τις μέρες. 8-10 πλέον. Έτσι από την άλλη εβδομάδα. Από την άλλη, δηλαδή Παρασκευή, τελευταία εκπομπή 10-12. Έλα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το πρωί είναι να πάτε στην Καινούργιο εσείς οι δύο και να κάνετε μαζί πάνελ. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού στην? Στην Καινούργιο, στην Κατερίνα. Στην Κατερίνα Καινούργιο. Α, μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει η Καινούργιο. Λίγο ψεύτικη, είναι πλαστική βέβαια. Μ' αρέσει και εμένα η Καινούργιο. Αριστερών σας βλέπω.
Τι, τι, έτσι τι. Να πιάνετε αυτά τα κοινωνικοπολιτικά τα θέματα. Γιατί δεν το έχουμε, ρε φίλε, σιγά του πολιτικού. Εγώ ψηφίζω και. Κοσμικό ρεπορτάζ, ρε φίλε. Ψηφίζω και στο Instagram να την καστρώσει ή να μην την καστρώσει. Να το κρατήσει το παιδί να. Α, έφτασε μέχρι εκεί. Ήμασταν. Ακού, δεν ξέρω αν το παίζει άλλο. Έχει αυτό τα διλήμματα, το έχει ακόμη. Που έβαζε ένα τέτοιο και ψήφιζε στο τέλος με κοινωνικά θέματα και που παρουσίαζε σαν μικρή ταινιούλα 10 λεπτάκια έτσι χώρισε ναι, αυτός. Ναι, ήταν, ρε, όταν ο Βουκεφάλας ήταν πόνι. Πέρσι, πρόπερσι ήταν, ρε, τι λέει ρε. Όταν ο Βουκεφάλας ήταν πόνι, λέει. Είπε τέτοιο πράγμα. θα τον βαφτίσω υπό ντρούλινγκ. Θα τον βαφτίσω. Το έχει. Όχι. Καλό. Τώρα μην μας πεις ότι πήρες να μας πεις για μπάλα, δεν υπάρχει μπάλα. Γιατί να μην πούμε εδώ, Φερνάντο Βαρέλα έκλεισε. Ρε, έκλεισε ο Βαρέλα. Έκλεισε, τι λες. Βέβαια. Μπράβο. Έκλεισε. Ωραία. Ο Βαρέλα, ο οποίος και να μην έκλεινε, φυσικά δεν είναι και καλός παίκτης, δεν πρέπει να το μηδενίσουμε. Ο ΠΑΟΚ τον ανέβασε γιατί ήρθε ένας παίκτης των 250.000 και έφτασε να είναι ένας παίκτης των 1,5 εκατομμυρίων. Εντάξει, έτσι γίνεται. Φυσικά και ο ίδιος έκανε δουλειά, έτσι. Αλλά η δουλειά του φάνηκε μέσα από τον ΠΑΟΚ. Αν έπαιζε δηλαδή στον Πανετολικό, δεν θα ήταν εδώ που είναι. Καλά, με αυτή τη λογική και κανείς παίκτης εκεί που αναδείχθηκε δεν έπρεπε να φύγει όμως. Τι είναι αυτό δηλαδή. Όχι, δεν έπρεπε να φύγει. Ναι. Για μένα έχασε στο τέλος, γιατί ήταν άψογος επαγγελματίας. Λίγο από τον επαγγελματισμό του τον έχασε. Δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε. Είτε και να μην μείνει, ας πούμε. Για αφού μένα έκλεισε, τι να μην μείνει, ρε, έκλεισε αφού λες. Έκλεισε, ναι. Και στο τέλος πάλι να, δεν ξέρω, κάτι να χαλάσει και να μην μείνει, έτσι. Θα ναι. Πρέπει σε αυτό το αποτυχήμα που τα ζητάς κάτι να είσαι και κύριος των υποχρεώσεων σου να δώσεις το χέρι, γιατί ό,τι ζήτησε του το έδωσε ο Σαββίδης στο τέλος. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Γιώργος Σαββίδης πριν από λίγα δευτερόλεπτα, πριν από λίγα λεπτά στο Instagram με 4 βραζιλιάνικες σημαίες. Μάλλον έρχεται μεταγραφή από Βραζιλία. Ναι, έχει σηκώσει. Ναι. Και τον Νεϊμάρ. Με 4 βραζιλιάνικες σημαίες. Του άρεσε το άλλο. Ποιο να? Έρχεται τον Νεϊμάρ και γέλα. Αμάν, τι καλά. Αμάν, έρχεται τον Νεϊμάρ. Έλα. Από εκεί και πέρα, γιατί πιάσατε και τα πολιτικά με το τι να βάβα, επικαιρότητα, ρε φίλε. Τι να πούμε. Καταρχήν είναι άτομο και αδόκιμο. Ποιο? Το να βάζει μπροστά ένας πολιτικός κάποια ομάδα ή κάποια προσωπική διαμάχη για να μπορέσει να πάρει κάποιους ψήφους. Συμφωνώ μαζί σου. Ο ψηφοφόρος, φίλοι μου, στην ατζέντα του, στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει την καθημερινότητά του και θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος να δώσει ρεαλιστικές λύσεις, όχι ουτοπικές, να έχει σχέδιο για όταν πλημμυρίσει η πόλη, για πώς θα γίνει καλύτερα ο πεζόδρομος της πόλης, πώς θα φέρουμε τουρισμό κτλ. Δεν μπορεί τώρα να πάω να ψηφίσω κάποιον ο οποίος, επειδή δεν έχει ακριβώς τίποτα να μου δείξει την ατζέντα του, να βγάζει και να μου λέει ότι είμαι εγώ αντιφά, ότι είμαι αντίθετος του Σαββίδη, αντίθετος. Θοδωρέ, ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως. Καμιά φορά λέμε όμως και απ' την άλλη, το έκανε αυτό, πώς να μην το κάνει. Από πίσω υπάρχουν πολλοί ψήφοι. Ας αποφασίσουμε τι ισχύει. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Εγώ μαζί σου είμαι. Δεν πρέπει να ψηφίσει τον άξιο. Δεν μου αρέσουν εμένα σαν άνθρωπο. Τον άξιο να ψηφίσει. Αυτό που ψηφίζει. Ναι, που πιστεύει ότι θα είναι άξιο. Εγώ ποτέ σαν ΠΑΟΞΙΣ ειδικά δεν μπήκα ποτέ στη λογική να ψηφίσω κάποιον Αριανό, κάποιον Ολυμπιακό, κάποιον ΠΑΟΞΙ. Όχι, εγώ ψηφίζω με κριτήριο στο πώς θα βελτιώσει τη ζωή μου. Φυσικά αυτό δεν γίνει ποτέ και το κόμμα που ψηφίζω. Αλλά τέλος πάντων. Πού πας, εσύ δεν ψηφίζεις Γερμανία, έρχεσαι και Ελλάδα. Βεβαίως, γιατί ρε φίλε, από Ελλάδα δεν ήμουν. Ενώ όχι, λέω πας. Μπορεί να έχει και γερμανικό διαβατήριο, πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Όχι, δεν έχω. Είμαι Έλληνας καθαρός, τελείως. Ωραίος. Εντάξει, οι μεταγραφές, εμένα μου δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να ανανεώσει το ρόστερ του και παιδιά, γιατί ακούω διάφορα στα ραδιόφωνα. Φυσικά μας έχει δείξει η ομάδα ότι πρέπει να της έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Μπράγκο δεν ήρθε τυχαία στο χρονικό σημείο που ήρθε. Ήρθε από νωρίς γιατί έπρεπε να μάθει την ομάδα, να μάθει τις ανάγκες και φυσικά να δείξει να τσεκάρει τους 3-4 παίκτες κλειδιά που θα την ανεβάσουν επίπεδο. Μια μεταγραφή δεν είναι για να την κάνεις. Πρέπει να είναι ουσίας πλέον. Πρέπει να έρθει και να σε πάρει από το χέρι, να σε πάρει δύο βήματα παραπάνω. Ο Βαρέλα πόσο είναι, ρε, που είπες? 31 είναι. 31, ναι. Κοίταξε, είναι δυνατό παιδί, δυνατός αμυντικός. Όχι, που είπες για ανανέωση, γι' αυτό. Είπες για ανανέωση. Ναι, άλλα 3 χρόνια θα κάνει. Ναι. Για ανανέωση, κοίταξε, έχεις φέρει τον Ίγκαρσον, ο οποίος Ίγκαρσον, να σας το πω ότι αν δεν ερχόταν το χειμώνα, που σωστά έρθει το χειμώνα, και ξαφνικά δεν έκλεινε ο Βαρέλα και φέραμε τον Ίγκαρσον, θα ήμασταν όλοι στο αεροδρόμιο. Ίγκαρσον,
Ίγκαρσον. Θα ήσουν στο αεροδρόμιο και με τα πρώτα παιχνίδια μετά θα ξαναέφευγε από το αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο για ποιον, για τον Ίγκαρσον. Είναι πολύ δυνατό παιδί και καλό στόπερ. Εδώ... Για τον Ίγκαρσον. Επέτρεψε μου να διαφωνήσω, Ζάχου. Είναι πάρα πολύ από αυτά που είδαμε μέχρι τώρα. Εντάξει, μπορεί να είναι μετά. Μέχρι τώρα δεν έχει πείσει, Θόδωρε. Κοίταξε, Τάσο, στα χαμηλά, στα πρώτα μέτρα. Τα δύο τάκλιν τα χέρια του. Εγώ είδα και άλλα πράγματα που δεν τα είδατε εσείς. Είδα τις τρύπες που κάλυψε. Είδα τις λες, τα γκολ που έφαγε από τον Μαύρο στον Πανιόνιο με το κύπελο, τα είδες? Το γκολ στο Μαύρο φυσικά. Ήταν τον έκανε χαζό και στα δύο γκολ. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να μπει μέχρι μέσα. Και στα δύο γκολ φταίει. Αλλά το ότι τον είχαν μέσα στη βροχή 90 λεπτά, το σφυροκοπούσαν και σε μια φάση και γίνεται σέντρα και παίρνει μέσα από τέσσερις παίκτες την κεφαλιά, ξαναγίνεται γιώμα και πάει και κλέβει την μπάλα από τον επιθετικό του. Το είδες και αυτό. Είχα δει και αυτό εδώ. Δηλαδή, ναι, δεν εντάξει, το είδα, αλλά αυτό δεν τον πήρα για να μου κάνει τέτοια. Τον πήρα για να μου κρατάει την άμυνα. Και εγώ εκείνο το απόγευμα κόντεψα να αποκλειστώ τον Πανιόνιο. Μέσα στο γήπεδο μου. Κόντεψα να μην κάνω τον double. Και ο Σέντερφορ θέλουν παιχνίδια για να έχουν ρυθμό. Είναι δύο θέσεις πολύ άχαρες. Δηλαδή, συμφωνώ. Θέλει χρόνο και θέλει επίσημα παιχνίδια στα πόδια του το παιδί. Βέβαια. Τα 60-70 παιχνίδια του Βαρέλα με τον Κρέσπο δεν μπορείς να φιλέ να τα αγοράς. Να το πούμε πιο απλά. Τον Ακπόμ όταν ήταν ο Πρίγιοβιτς το βλέπαμε. Ξέραμε τι δυνατότητες έχει. Εννοείται πως όχι. Αυτό ακριβώς. Και δεν θα μπορούσα να το δεις, έτσι είναι. Δυστυχώς. Μπορούσες να πάρεις θέση για τον Ακπόμα αφού δεν τον είχες δει. Τον είχες δει σε δύο παιχνίδια. Πάλι θα έλεγες ότι είπα. Λοιπόν, μια που είσαι στη Γερμανία, να σου πω ότι η Στουτγκάρδη έπεσε. Κουλούρια με την Ουνιόν. Κουλούρια, άρα έπεσε. Έτσι, 2-2 το πρώτο μάτς, 0-0. Η ομάδα πάει Στουτγκάρδη. Πέρα στο Βερολίνο πάλι, μπράβο. Βρε την Ουνιόν. Είδες εκεί η δεύτερη εθνική, έφαγε την πρώτη εθνική στον Μπάρα. Λοιπόν, έχει γραμμές. Λοιπόν, εντάξει, ήθελα να το μιλήσω. Πορκίτο, δεν πει. Πορκίτο, μετά. Τι ήθελε να πει, άντε ένα λεπτό ακόμα. Μα έβγαλε και τον Ταχιάο, τι ήθελα να του πω. Εσύ, πρώτα απ' όλα να μου πει για τι μεταγραφέ του, πώ τι βλέπει. Εγώ ακόμη δεν έκανα μεταγραφή. Αυτό που είδα από τον Άρη, σαν καθρέφτη φίλα από την τελευταία χρονιά, δεν ξέρω, Τάσο, αν συμφωνεί κι εσύ, είναι ότι κατάφερε του παίκτε να του ενσωματώσει πολύ γρήγορα στη φιλοσοφία είτε του ενό είτε του άλλου προπονητή. Γενικά να του αφομοιώσει. Το Δεκέμβριο ιδιαίτερα αυτό που λε. Το Δεκέμβριο. Ναι, ειδικά. Οι παίκτε ήρθαν, κουμπόσαν και ήταν σαν να παίζαν μαζί χρόνια. Έχει δηλαδή, δίκιο. Όχι όλοι. Εντάξει, καλά. Οι περισσότεροι. Ο Λάσον, α πούμε, ναι. Ο Λάσον, ο Κορκούτ ήταν καλό, ο Ρόουζ ήταν καλό, δεν μπορεί να πει. Ο Τόνσο δεν υπήρξε. Τόσο δεν έπαιξε. Ο Φετφατζίδης αντίο. Μεταγραφή ήταν ο Φετφατζίδης, δεν άγγιξε. Αυτοί οι δύο δεν έπρεπε να έρθουν καν. Για μένα ο Φετφατζίδης είναι αποτυχημένη μεταγραφή όπου και να πάει. Δηλαδή δεν είναι για να παίξει γενικά αλφα-εθνική. Τον Ίγκαρσον τον έχουν φωτογραφία και λέει άτιμα βαρελάκια. Για τα παιδιά του παιδί έμεινε. Άτιμα βαρελάκια λέει και σκύβει το κεφάλι ο Ίγκαρσον. Άντε και αύριο μέρα είναι. Άντε. Πορκίτο και τα λοιπά. Πορκίτος. Έχουμε γραμμή. Πρέπει. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα μαγκές. Γεια σου Γιώργη. Καλώς. Τι γίνεται παιδιά. Καλά. Καλά. Είναι, ναι. Όσο λοιπόν, είμαστε. Βασικά εμένα μου αρέσει να μιλάω για μπαλίτσα, αλλά με ρέθησε λίγο ο Ζάχος. Πάλι σε ρέθησε. Τι είναι. Τέλος πάνω, θα το ξεπεράσω λίγο. Όχι, πέσω, δεν πειράζει. Όχι, δεν μ' αρέσει να μιλάω καταρχήν, δεν μ' αρέσει να συγχαίω τις πεπιθήσεις, τις πολιτικές με ένα αθλητικό σωματείο. Όχι, όχι, άκουσε με λίγο, Όλο αυτό το έκανα, όχι για να προσθέω ούτε να πω τελευταίο είμαι ποιον θα ψηφίσω καθένας, αν κατάλαβες αυτό, τι να πω. Δεν το είπα γι' αυτό το πράγμα. Αλλά για να καταρρύψω αυτό ότι κάποιοι, πιστεύω περισσότεροι ψιλοτρολάουν, ότι στην πόλη είναι 70-80% ΠΑΟΚ. Αυτό. Δεν είναι. Δεν υπάρχει. Δεν είμαι 68. Εντάξει. Εσύ, Ζάχος, εσύ λες ότι ναι. Εσείς οι Αριανοί είναι στη Θεσσαλονίκη στην περισσότερη. Στο πολεοδομικό συγκρότημα. Στο πολεοδομικό. Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε καταμετρήσεις. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αφού ήσασταν οι περισσότεροι στην πόλη όταν ήσασταν καλά πριν 7, 8, 9 χρόνια που πεζόμουν. Παίζαμε δηλαδή στην ουσία εκεί για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση. Στο ποδόσφαιρο. Και πιο... Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και έχετε και πιο μικρό γήπεδο και έχετε πιο πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί δεν κόβατε ποτέ παραπάνω εισιτήρια από εμάς. Απλή ερώτηση, άμα θες να το γενικεύσουν. Και εσύ, φίλε μου, όχι, και εσύ που πήρες μετά από 34 χρόνια, ναι. 34 χρόνια, αίτητος, ναι. Αίτητος. Αυτό πιστεύω θα ξαναγίνει, θα γίνει δύσκολα ξανά. Ναι. Γιατί είχες τα δύο τρίτα του γηπέδου σου γεμάτο φέτος. Ναι, άλλο τη σύγκριση που κάνει μεταξύ σου. Άλλη,
Άλλη άλλο. Καβάτζα είχες πριν 10 χρόνια, ρε φίλε, που το εισιτήριο είχε 300 δραχμές, 500 και άλλο τώρα. Όχι, το ίδιο. Μην το εισιτήριο πριν 10 χρόνια δηλαδή είχε διαφορά με τώρα. Ναι, δεν ίσα, είναι ίσα. Τα ίδια μεροκάματα, το ξέρεις και ο ίδιος. Το μεροκάματο σίγουρα δεν είναι το ίδιο, αυτό είναι δεδομένο. Φίλε, άμα κόψουμε τώρα, άμα προσθέσουμε τα εισιτήρια που έχει κόψει ο ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια, με αυτά που έχει κόψει ο Άρης, μα εγώ δεν λέω ότι είναι μια απόσταση από εδώ μέχρι το Βιετνάμ. Μα εγώ δεν λέω ότι είναι περισσότεροι Αριανοί από τους ΠΑΟΚ, τρίτη φορά το λέω. Εγώ λέω ότι στην πόλη είναι περισσότεροι. Εγώ δεν είπα ότι είναι περισσότεροι. Βγάζουμε, ακούστε λίγο, παιδιά, εγώ ήθελα. Ναι, τέλος πάντων, το αφήνουμε. Πάμε στο άλλο. Πάμε στο άλλο. Ήθελα να σα ρωτήσω κάτι και δεν ξέρω άμα ισχύει, γιατί το διάβασα. Αν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι και ανάποδε. Είναι αλήθεια ότι στον νομό Ροδόπης και Ξάνθης κέρδισε το Εθνικό Κόμμα αλήθεια με 37%. Με παραπάνω νομίζω, όχι 37%. 42% νομίζω. Σοβαρά, παιδιά. Φυσικά, ναι, ναι. Τι πλάκα. Καλά, αφού το είχε στο χάρτη με λευκό. Γιώργο, έλεγες να έρθεις 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, καλά λέω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν κατέβεις μία βόλτα, Εγνατία, Αριστοτέλος κτλ. Έναν Έλληνα στους 5 θα βλέπεις. Θα δεις πολύ σκουροχρώματα βλέπεις. Αυτό είναι πολύ, δηλαδή ειδικά σε τέτοια μέρη που είναι δηλαδή κρίσιμα και κομβικά να βγαίνουν τέτοια κόμματα, είναι δυνατόν. Πολύ δημοκρατία έχουμε, πιστεύω. Δεν χωράει αυτό στο νου, πραγματικά. Δηλαδή τα άλλα τα κόμματα, οι πατριώτες εκεί πέρα, οι Έλληνες, τι ψηφίσαν, δηλαδή όλη η αποχή κάνανε εκεί. Τι γίνεται. Έλατε. Δεν το καταλαβαίνω. 42% δηλαδή σε εκεί που υπάρχει το τουρκικό προξενείο, εκεί που υπάρχουν όλοι αυτοί εδώ που υποστηρίζουν άλλα πράγματα, τα ακραία πράγματα. Δεν μπορώ. Πραγματικά αυτό με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Πρέπει να προσέξουμε. Σε ποιον είναι, στον Ροδόπης είναι, σε ποιον είναι. Και στην Ξάνθη νομίζω υπάρχει. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, φίλε. Ειλικρινά. Τέλος εντάξει, υπήρχε ένα άσπρο χρώμα εκεί πάνω στο χάρτη. Να αναφερθώ λίγο και στην, μάλλον στο αίσιο τέλος του Βαρέλα που πιστεύω έκανε πέρα τον εγωισμό του ή μάλλον δεν θα ήρθαν έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, όλα καλά στο τέλος, ξαναήρθε υπόγραψη και τα λοιπά, έτσι είπατε πριν, μπράβο του. Και θα κάνω και μία πρόβλεψη, δεν ξέρω, μπορώ να πέσω και έξω. Εκεί με τις σημαίες της Βραζιλίας. Αυτό που είχα μάθει, δεν ξέρω αν ισχύει 100% ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κρούση για τον Μωράες της Φιωρεντίνα. Ένας πιτσιρικάς Βραζιλιάνος 23 χρόνια. Εντάξει, δεν θέλω να κινδυνολογήσουμε, Γιώργο. Ξέρεις την άποψή μου, γιατί είσαι χρόνια ακροατής. Ναι. Ότι θεωρώ παίκτη του σε οποιαδήποτε ομάδα αυτόν που παρουσιάζεται επισήμως και που γράφει συμβόλαιο. Ναι. Τώρα όλα τα άλλα θα ακουστούν ονόματα δεκάδες πιστεύω. Για ευνόητους λόγους. Αλλά λογικά ξέρουμε σε ποιες θέσεις πονάει η ομάδα και το ξέρει και εντάξει. Το σωματείο. Δηλαδή θα δούμε δηλαδή σε κέρυες θέσεις. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, μπορείτε λίγο να μου πείτε ένα τελευταίο πότε θα είναι το πρώτο μάτς στο Σεντόνι, θα είναι τον Αύγουστο. 6 Αυγούστου νομίζω παίζει ο ΠΑΟΚ το πρώτο μάτς. 6 Αυγούστου, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έγινε. Να είστε καλά. Γεια σου, βράδυ. Καλό βράδυ. Στον επόμενο. 23-10, 2-87 και 3-8 για ένα τεταρτάκι ακόμα. Γεια και χαρά και στους δύο. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια σου. Θέλω να πω στον Γιώργο ότι αυτή τη φορά υπήρξε ψηφοδέλτιο το οποίο από πάνω μέχρι κάτω είχε μόνο ονόματα μουσουλμανικά. Αλλά δεν είναι άσχημο το να ήταν μουσουλμανικά τα ονόματα. Το άσχημο είναι ότι είναι τουρκόφιλοι. Αυτό είναι το άσχημο. Ο Ερντογάν θέλησε να τεστάρει και να δει αν μπορεί να έχει την πλειοψηφία. Προς το παρόν δεν την έχει και με 50% αποχή. Στην αποχή είναι σίγουρο ότι δεν ήταν αυτοί. Ήμασταν εμείς και οι άλλοι που είναι μουσουλμάνοι και δεν θέλουν να είναι τουρκόφιλοι. Μάλιστα έχουν και πρόβλημα με τους τουρκόφιλους. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα οι οποίοι θέλουν να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε οι τουρκόφιλοι. Και έχουν και πρόβλημα γιατί δεν τους προστατεύουμε, γιατί δεν τους δίνουμε καν τη γλώσσα τους. Τους μαθαίνουμε υποχρεωτικά τουρκικά. Αυτά τα κάνει το ελληνικό κράτος. Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν κάνει αυτό, δυστυχώς. Δεν έχει σημασία αν είναι δεξιοί ή αριστεροί. Ναι. Και τώρα έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι
που έχει να κάνει με το μήνα που μας έρχεται, που είναι προεκλογικός μήνας. Επειδή τεστάρισε λοιπόν ο Ερντογάν ότι δεν έχει την πλειοψηφία, άρα θα περιμένει, γιατί πρέπει να πάρει το 51% για να κάνει κάποιες κινήσεις, αν θα κάνει, δεν ξέρω, ανεξαρτησίας. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων. Όποιο κόμμα πάρει αυτούς τους τουρκόφιλους που ήταν μέσα στο ψηφοδέλτιο και τους βάλει σαν υποψηφίους βουλευτές μέσα στο κόμμα του, για μένα είναι προδοτικό. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει και αν θα το κάνει. Αλλά αυτό που τώρα μας στεναχωρεί, και είδα ότι λιγάκι στεναχώρεσε και τους Αθηναίους, θα πρέπει να το προβάλλουν 100% σε περίπτωση που αυτοί γίνουν υποψήφιοι βουλευτές σε κάποιο δικό μας κόμμα. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δυστυχώς για να πάρουν κάποιες ψήφους βάζουν αυτούς τους ανθρώπους μέσα στη Βουλή. Πολύ σωστό αυτό που λες. Θέλω λίγο την τοποθέτησή σου, γιατί πάντα είναι σεβαστή η γνώμη σου, φιλάρετε, και την εκτίμησή σου για το τελικό αποτέλεσμα του δευτέρου γύρου εδώ στην πόλη μας. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει? Έχεις φωνή, έχεις γνώμη? Στις δημοτικές εκλογές. Για δήμαρχο Θεσσαλονίκης, λέω, ναι. Ναι. Καταρχάς, όποιος βγει δήμαρχος δεν έχει καμία εξουσία. Είναι αστείο. Είναι πρώτη φορά που θα γίνει αυτό. Απορώ γιατί γίνονται οι δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, ο πρώτος που θα βγει δεν θα έχει πλειοψηφία. Τι θα κάνει? Θα ψάξει να βρει συμμαχίες. Και άμα δεν τις βρει, θα χάσει. Τι σοϊ πρώτος είναι? Άντε. Είναι αστεία όλα αυτά που κάνουμε, δυστυχώς, με σκοπιμότητα, για να παραλύσουν και οι Δήμοι, αλλά είναι αστεία. Και αυτό που εννοείς είναι... Ναι, αλλά αυτό λέει ο νόμος, αυτό έχει ψηφιστεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Ναι, ακριβώς. Και το αστείο είναι πάλι ότι από τους 19 υποψηφίους, οι 16, αυτοί που είναι... πρώτοι εκεί στο υποψήφιοι δήμαρχοι, οι 16 θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε 16 κόμματα. Μάλιστα. Και θέλω να μου πεις ποιος θα συνεννοηθεί με ποιον και πώς θα μπορούν να παίρνουν οι αποφάσεις. Άρα το θέμα είναι ότι θα γίνει ένα δυσκίνητο, εντελώς δυσκίνητο Δημοτικό Συμβούλιο, και μέσα από αυτό οι αποφάσεις θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω τι θα γίνει με όλους αυτούς τους υποψηφίους. Σίγουρα υπάρχει μια πλειοψηφία από τη δεξιά μεριά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι διατεθειμένοι όλοι αυτοί να ενωθούν. Γιατί καταρχάς θα πρέπει να ενωθεί ο Ταχιάος με το δεύτερο. Και θα είναι και αυτό περίεργο. Να είσαι αντίπαλος για την πρώτη φορά. Οι ψηφοφόροι της Νοτοπούλου, το 13% του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πού θα πάνε? Θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία? Δύσκολο δεν είναι? Μα όλοι είναι, γιατί υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία και ο Ζέρβας. Δεξιός δεν είναι ο Ζέρβας. Επισήμως δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Επισήμως η Νέα Δημοκρατία κατέβασε τον κύριο Ταχιάου. Ωστόσο, ναι, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Αυτόν ουσιαστικά θα πανηγυρίσει η Νέα Δημοκρατία, έτσι και βγει. Αλλά άμα βγει ο Ζέρβας, δεν είναι σωστό να πανηγυρίσει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια δεν είναι σωστό. Γιατί έχουν γίνει και αυτά. Δηλαδή οι ψηφοφόροι τώρα του Ορφανού, της Νοτοπούλου, θα πάνε στον Ταχιάο? Εγώ λέω πολύ δύσκολα. Ναι, άντε να πάει ένα μικρό ποσοστό. Γιατί, ξέρεις για τι ποσοστό μιλάμε? Μιλάμε για 28%. Ναι, είναι χαμηλά. Δεν είναι χαμηλά. Ορφανός και η κυρία Νοτοπούλου, άμα βάλεις τα ποσοστά τους και τα κάνεις σε άρθρηση, είναι 28%. Αν βάλεις το 15% του κυρίου Ζέρβα, πάει 43%. Τώρα, τι απώλειες θα υπάρχουν, και αυτοί τώρα είναι φαινομενικά, υποθετικά,
Έτσι, το ποσοστό που ήταν αντίπαλοι του κυρίου Ταχιάου. Εγώ δεν λέω ότι θα πιάσει αυτό το ποσοστό. Είναι εξωφρενικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει αυτό το ποσοστό, όποια συμμαχία έχει να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι η μεγαλύτερη μερίδα, η ψηφοφόρη της κυρία Νοτοπούλου του ΣΥΡΙΖΑ, επίσημα δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νοτοπούλου. Ναι, βέβαια. Τι θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Λέω όχι. Έτσι λέω εγώ. Ιδίως τώρα που η διαφορά είναι και 9,5%. Μπορεί να κάνουν αποχή. Ούτε αποχή εγώ πιστεύω θα κάνω. Από αντίδραση και μόνο. Και επειδή τα κριτήρια τώρα δεν θα είναι κομματικά, γιατί δεν θα έχει συμμετοχή ο ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο, θα λειτουργήσουν πιο πολύ οπαδικά, πιστεύω, σε κάποια, τουλάχιστον 50% των ψηφοφόρων. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα σίγουρα. Και, και αυτό ισχύει και για τις τρεις πλευρές. Και για τον κύριο Ταχιάο, και για τον κύριο Ζέρβα, και για τον κύριο Ορφανό και Νοτοπούλου. Και για τις τέσσερις πλευρές. Ναι, οπότε εγώ περιμένω ένα μεγάλο ντέρμπι στο δεύτερο γύρο, το οποίο κανείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί να προσδιορίσει το αποτέλεσμά του. Κανείς. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει ποιες οι πολιτικές παρατάξεις θα ταχτούν υπέρ ή κατά των δύο διεκδικούντων. Γι' αυτό έλεγα ότι είναι χαμηλό, εννοούσα το 24% που έχει ο Ταχιάος. Το 24% μέχρι το 51% έχει πολύ δρόμο μπροστά. Έχει 20, ναι, άλλο 27%. Ναι, και για να μπορέσει να το καλύψει κάποιος, είναι περίπου από την ίδια ευθεία που είναι και ο δεύτερος. Έχει μια διαφορά φυσικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό το πώς οι ψηφοφόροι θα πάνε ή δεν θα πάνε κιόλας. Και αυτοί που θα πάνε σίγουρα... Αν θα το δούνε πατριωτικά, δηλαδή υπέρ του κόμματος, αν και δεν νομίζω, πάνω, κανείς δεν πραγματικά, έχει την πραγματικά, να το πούμε άλλη μια φορά, το κριτήριο του ψηφοφόρου πρέπει να είναι το καλό της πόλης, να ζούμε ανθρώπινα, να ζούμε καθαρά, να ζούμε ελεύθερα, να μην έχουμε περιορισμούς, να έχουμε όσο περισσότερη καλύτερη συγκοινωνία γίνεται, να τελειώσει το μετρό, να εγκαινιαστεί επιτέλους. Εντάξει, ό,τι προβλήματα έχει η πόλη από θέματα καθαριότητος, από θέματα πάρκινγκ, από θέματα αστυνόμευσης κτλ. Να λυθούν, να καθαρίσει λίγο η πόλη, να μπορούν να κοινωνηθούν τα παιδιά μας άνετα, να πηγαίνουν στις τάσεις και να μην φοβόμαστε αν θα γυρίσουν σπίτι ή όχι. Γιατί άμα πας στην Εγνατία, δύσκολο να φύγεις χωρίς το πορτοφόλι σου, δηλαδή μπορεί να ψάξεις το πορτοφόλι σου ή μπορεί να ψάξεις το παιδί σου. Εντάξει, ή κάτι να ψάξεις κανένα κινητό, ή άμα μπεις σε κανένα λεωφορείο. Μπορεί να χάσει και τη ζώνη σου. Κατάλαβες, εκεί είναι στο τέλος δύσκολο να περπατήσεις άνετα, χωρίς να έχεις το νου σου. Κλείσανε πόσα μαγαζιά. Όλα αυτά τα προβλήματα της πόλης πρέπει να τα λύσει όποιος και βγει δήμαρχος. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Αλλά ποιος είναι πιο άξιος για όλα αυτά θα το κρίνει ο λαός της. Σύμφωνη. Αλλά σίγουρα όμως δεν μ' άρεσε καθόλου που δεν θέλει έναν επενδυτή. Έστω και από τη Ρωσία, όπως λέει, ο οποίος ρίχνει χρήμα. Έλληνας πολίτης είναι ο Γιάννης Σουσαβίδης. Ακριβώς. Αλλά με ελληνική ταυτότητα και ελληνική ηθαγένεια. Πέφτει χρήμα μέσα στην πόλη και αρνείται και δεν θέλει τέτοιους επενδυτές στην πόλη του. Εντάξει. Τώρα υπάρχει και, υπάρχει και ένα άσχημο παρελθόν τότε με την υπόθεση Παπαγεωργόπουλου ή κάποιες μάρτυρες υπεράσπισης κτλ. Ας μην πούμε τώρα εμείς καλύτερα όμως σε αυτά τα μονοπάτια. Να σημαδεύεις όμως ανθρώπους οι οποίοι ρίχνουν χρήμα μέσα στην πόλη. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Είναι πολύ μεγάλο λάθος και δεν μ' αρέσει καθόλου γιατί υπάρχει μια σκοπιμότητα. Προτάθηκε από την κυρία Μπακογιάννη που ουσιαστικά έχει πάρα πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον κύριο Μαρινάκη. Μάλιστα. Άρα αυτός ο κύκλος δεν έχει μέσα Άρη. Έχει μέσα συμφέροντα επιχειρηματικά από τη Νότια Ελλάδα, μάλιστα, τα οποία μεταφέρονται στην πόλη μας. Και με αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Μάλιστα. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ο Ανδρέας μου στέλνει ότι είναι, ναι, έχεις σε Ξάνθη και Ροδόπηλε είναι, ναι, πρώτο και έχει και τα ποσοστά εδώ πάνω το 20... Άνοιξε το λίγο. 40... 24,86. Και 36,46 ναι. Ροδόπη. Μάλιστα. Εντάξει. Με ποσοστό 1% δεν το λες ποτάμι, αλλά διαρροή σωλήνα στην τουαλέτα. Για σένα ήταν αυτό. Τι είπε,
Για το ποτάμι ήταν ένα σχόλιο, ρε. Ναι. Με ποσοστό 1% λέει δεν το λες ποτάμι, αλλά διαρροή σωλήνα. Ναι, ρε φίλε. Ούτε ποσοστό νικοτίνης. Λοιπόν, πάρ' τον επόμενο φίλο. Στον και επόμενο τελευταίο, έτσι. Και τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είστε. Καλά, φίλε. Καλά είστε. Τα λέμε. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ λίγο στα αποτελέσματα που είπε και ο Φιλάρητος προηγουμένως στην Ροδόπη. Ναι. Και στην Ξάνθη, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει εθνική πολιτική όσον αφορά τη Θράκη, εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Μαρίνος, έτσι. Με αποτέλεσμα... Όχι, δεν νομίζω, όχι. Με Έλα. Αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η συσπήρωση, ας πούμε, αυτών των τουρκόφρονων, κάναν ένα κόμμα, πιέζουν τους άλλους οι οποίοι είναι μεν μουσουλμάνοι, αλλά δεν θεωρούν τον εαυτό τους τουρκόφρονα, παίρνουν αυτό το ποσοστό, υπάρχει υπογεννητικότητα όσον αφορά τους Έλληνες. Ολόκληρα χωριά έχουν ερημώσει. Οι άλλοι έχουν καλύτερη πολιτική. Κάποια στιγμή αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Εντάξει. Γενικότερα πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική σε όλα τα σοβαρά θέματα. Από ένα συμβούλιο ειδικών, από όλα τα κόμματα και το κάθε κόμμα που βγαίνει να χαράσει αυτή την πολιτική απαρέγκλιτα. Εδώ στην Ελλάδα όποιος βγαίνει κάνει το δικό του. Μαλώνουν μεταξύ τους, σκοτώνονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Από την αρχή της κρίσης περίμενα ότι θα ομονοήσουν τα κόμματα, θα βγάλουν μια κοινή περπατησιά, να το πω έτσι. Θα πούν παιδιά, παίξαμε και θα κάνουμε αυτό το πρόγραμμα σε 5, σε 10, σε 8 χρόνια και όλος ο κόσμος θα ήταν από πίσω. Πότε σκέφτηκε, καλέ μου φίλε, ο Έλληνας ομαδικά? Πάντα σκεφτόταν ατομικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποτέ. Αυτό είναι το ποτέ. Πρόβλημα. Στη Γερμανία τόλμησαν, το έχω ξαναπεί, το ξαναπώ άλλη μια φορά για όσο το ακούσαν, τόλμησαν πριν μερικά χρόνια να αυξήσουν το λίτρο, το γάλα, κατά 12-15 λεπτά του ευρώ, το cents που λέμε, έτσι. Ναι. Και έδωσε εντολή, έχει ένα σύλλογο καταναλωτών και τα λοιπά, έδωσε εντολή, δεν θα πάρει κανένας γάλα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες δεν πήραν γάλα, κόντεψαν να καταστραφούν όλοι. Ξέρεις τι κάνανε? Το κατέβασαν 10 λεπτά. Βέβαια το κατεβάσαν, αλλά εκεί, διαφορετικά. Εκεί έχουμε μία περίπτωση στην οποία λειτουργεί ένα σύνολο πολιτών ομαδικά προς το κοινό συμφέρον. Στην αντιπέρα όχθη όμως, να ξέρεις ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί έτσι έχουμε μάθει να σκεπτόμαστε. Να σκεφτόμαστε την πάρτη μας, τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, τα ξαδέρφια μας, τους θείους μας, να μας βολέψουν όλοι. Και όταν βολευτούμε, δεν μας ενδιαφέρει. Παραπέρα. Το να χτυπάει το κακό ή η ανεργία ή ο άστεχος να είναι ο διπλανός μας, δεν μας νοιάζει όσο εμείς έχουμε τη ζέστα μας, έχουμε το φαγητό μας, είναι το ψυγείο μας γεμάτο, έχουμε τα αμάξι μας, τη βεζίνη μας. Μπράβο. Και τα παιδιά μας είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν θα πάει να μπει το αυγό στον πισινό μας, τότε αρχίζουμε να ενεργοποιούμε τέλος πάντων τη σκέψη μας. Και αυτό παροδικά, γιατί μόλις θα ξαναγίνουμε καλά το ξεχνάμε. Έτσι μας μάθα να σκεφτόμαστε, το καταλαβαίνεις φίλε μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό και δυστυχώς είναι και το κριτήριο του Έλληνα αυτό. Δηλαδή υπάρχουν 50χρονοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, 50χρονοι άνθρωποι που το κριτήριό τους για να ψηφίσουν και στις βουλευτικές και στις δημοτικές εκλογές είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Ναι. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται? Ναι. Ωραία, θα είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δε φίλε, δεν θα είναι το πρωτεύον σου. Μπράβο. Δηλαδή να έχεις δηλαδή το κριτήριό σου τι αντιπροσωπεύει το κάθε κόμμα, τι αντιπροσωπεύει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή άμα ένας Αριανός είναι σωστός και είναι κύριος και κυμπάρης και προσφέρει στην πόλη, γιατί να μην τον ψηφίσω ρε φίλε, και ο Παοξής ας πούμε είναι λάθος. Ή το αντίθετο, αν είναι ο Παοξής κυμπάρης, σοβαρός, μπορεί να προσφέρει στην πόλη μου και ο άλλος δεν είναι, γιατί να μην τον ψηφίσω και είμαι Αριανός εγώ? Δεν το κατάλαβα. Έχεις δίκιο, έτσι είναι Τάσο, όπως το λες είναι. Αλλά εδώ είπαμε, είναι η κομματοκρατία, τα κόμματα αυτά αποδείχθηκε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας δεν κοιτάει το κοινό συμφέρον. Που το κοινό συμφέρον μας αφορά όλους, έτσι. Στο τέλος όλοι θα την πληρώσουμε. Και αυτό που είπες και για τη Θεσσαλονίκη και για την Έρση στο τέλος και τα λοιπά. Αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Έπρεπε να έχουν λυθεί χρόνια τώρα. Όποιος κι αν είναι πάνω. Τι πάει να πει. Εντάξει ρε φίλε, εδώ πήγανε στο καπάνι έτσι. Τώρα και κοπανίσανε το μαγαζάτορα δηλαδή. Αν είναι δυνατό δηλαδή. Μέσα στην ίδια μας την πόλη μωρέ τώρα. Ναι. Εντάξει, είπαμε να είμαστε άνθρωποι, να αγαπάμε, να στηρίζουμε, να βοηθάμε. Όλα ναι, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Ναι. Αλλά όχι μας δίνετε και στην πόλη μας. Για κάθεστε καλά ρε λίγο. Για κάθεστε καλά μωρέ δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Αγαπάμε όλη τη δημοκρατία, αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτου χρώματος, ανεξαρτήτου φυλής, να στηρίξουμε, είμαστε φιλότιμοι, είμαστε φιλόξενοι σαν λαός,
Αλλά όχι να μας σφάξετε κιόλα. Καθίστε καλά έτσι, λίγο. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω εγώ. Καληνύχτα. Γεια σου. Γεια σου, είμαι ο Μαρίνος. Του το είπα, αλλά δεν το κατάλαβε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ένα μήνυμα που το ξεχάσαμε, να μας συγχωρέσει ο φίλος ο 596. Καλησπέρα, παιδιά. Ένα σχόλιο για κάποιους συναριανούς που λένε ότι θα βγει ο Κούλης και θα βάλει τα δύο πόδια του Σαββίδη σε ένα. Λέει χαχαχα, γεια σου Ζάχο, λέει περαστικά. Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ για τα περαστικά. Λοιπόν, Τάσο. Έλα. Τον Μπούλογλου. Τον Μπούλογλου. Αύριο να πούμε ότι θα έχουμε εδώ τον Πάτερ Βασίλειο από το Ασβεστοχώρι. Θα είναι εδώ κοντά στην εκπομπή, θα είναι δίπλα μας εδώ. Είναι ακροατής μας. Μας ακούει, μας αγαπάει, μας ευλογεί, μας μεριμνεί στην προσευχή του. Χρειαζόμαστε. Στην προσευχή του κάθε βράδυ μας έχει ο άνθρωπος να είναι καλά. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Θέλω να το γνωρίσω. Ο οποίος πραγματικά θα τον λατρέψεις όταν έρθει από κοντά. Θα ακούσετε και τις απόψεις του για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να το ρωτήσετε. Θα έχουμε ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και εντάξει, θα πούμε έτσι και 2-3 πραγματάκια για το τι συνεισφορά έχει το κοινωνικό φαρμακείο που έχει δημιουργήσει ο Πάτερ Βασίλης επάνω στο. Στην κοινότητα Ασβεστοχωρίου και ό,τι άλλο θελήσετε για κοινωνικά θέματα, για στέγους, για ανέργους, θα κάτσουμε να τα μιλήσουμε και υπάρχουν και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και θέματα που θα αναπτύξει ο Πάτερ Βασίλειος αύριο εδώ, 8 με 10 το βράδυ. Έτσι. Γιατί καλό είναι αυτό, πολλές φορές το λέμε, καλό είναι στις γιορτές πάντα συνήθως σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο, έτσι. Καλό είναι όχι μόνο τις γιορτές, όχι μόνο τα Χριστούγεννα, όχι μόνο το Πάσχα, όχι μόνο την Πρωτοχρονιά. Έτσι. Καλό είναι ό,τι μπορούμε από το υστέρημα, από το έτσι λίγο που μπορείς. Και το λίγο είναι πολύ. Αύριο θα τα πούμε όλα. Δούμε λοιπόν, και εγώ θέλω να το γνωρίσω. Θα πάρουμε και την ευλογία του, είναι φανταστικό άνθρωπο. Θα πάω, σου είπα στο γιατρό, πιστεύω θα προλάβω, θα έρθω και εντάξει, εδώ. Εντάξει, λοιπόν, okay, πάμε, ξεκινάμε με πορκίτο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, όπως πάντα το πορκίτο. Είδες και φωτογραφία τον Κότσι, πορκίτο παρήγγειλε τον. Special, ναι. Special delivery. Και είδες, η μόλι από πάνω ήταν. Έτσι, έτσι. Το σκυλάκι. Η μόλι είναι το κουπρόσκυλο. Το, πρόσεξε, μην λες την πορεία τη μόλι, το αγαπάω. Αγαπάμε τη μόλι. Πρώτη φορά κάπησα σκυλάκι. Θηλυκό είναι. Ναι, να φέρω το Μίκη. Να... Τι έχει σκυλό. Να ξεχαρμανιάσει. Έχει δεν σκυλό. Καλά πλάκα. Πώς το λες? Μίκη. Και εσύ ο Μάους. Τι είναι, Ρόρμπαξ. Ο Ρόρμπαξ. Πού το δημιουργήσε το Ρόρμπαξ. Μπράβο. Τυχερός. Λοιπόν, ο καλύτερος γύρος της πόλης, όπως ήδη ξέρετε, έχει το πορκίτο, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση του πορκίτο. Και το delivery στο 2315-2555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Mazda Manatides, να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Manatides με το εξειδικευμένο συνεργείο της που για άλλη μια βραδιά είναι μαζί μας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης με διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Όλοι σίγουρα θέλετε το καλύτερο καύσιμο για το όχημά σας. Ένα πρατήριο λοιπόν με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά είναι του Ισαάκ Τεχλικίδη στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων. Πρατήριο λοιπόν υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Σας φαίνει πάντα στην ώρα του το πετρέλαιο της παραγγελίας σας. Σας αλλάζει τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία απολυπαντικά και υπάρχει στο πρατήριο τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση άλλωστε είναι και η δική μας ευχαρίστηση από τον Τεχλικίδη Ισάκ. Το κομμωτήριο ανανέωση ήταν άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα από τα χρυσά χεράκια της φίλης μας της Πόπης στο κομμωτήριο ανανέωση. Πού το βρίσκουμε λοιπόν το κομμωτήριο ανανέωση? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων, δίπλα από το πρατήριο του Ισαάκ Τεχλικίδη. 2310
6-16-9-9-9 για τα ραντεβού σας. Επαναλαμβάνω, 23-10. 6-16-9-9-9 να κλείσετε ραντεβού σας, να κουρευτείτε οικογενειακώς μόνο με 5 ευρουλάκια το άτομο. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο ανανέωση από τη φίλη μας την Πόπη. Λοιπόν, αύριο 8 η ώρα, όπως είπαμε, με την πολύ αυτή ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή του Ζούγκλα μέχρι όσο πάει, όπως πάντα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από τον Τάσο Τρέγια. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη τον Καβαδία. Φυσικά θα τον έρθω. Τον ηχογλύφτη εδώ πέρα της εκπομπής. Πολύτιμο συνεργάτης για άλλη μια φορά. Καλό σας βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα. Auf Wiedersehen.